Είστε το αστεράκι, κάντε γραφές. Έχω βάλει το αστεράκι στο live μου. Κάντε και γραφές στο αστεράκι. Κάντε tap 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 κοινοποιησούλας και προχωρούμε να αρχίσουμε το live μας, να φτάσουμε 200 άτομα και να ξεκινήσουμε και προχωράμε. Κάντε κοινοποιησούλας παρακαλώ πολύ, κοινοποιήστε το live. Έχω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις απόλυτα αληθινές, αυθεντικές και πραγματικές. Γιατί σήμερα είμαι πάρα πολύ συγκλονισμένος για τις προσωπικότητες που περάσανε μέσα από τα live, έτσι. Για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, έτσι, για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα. Και θέλω να πω κάποια πράγματα τα οποία 209, ξεκινάμε. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, πριν κάποια ώρα είχα βγει στο live του κυρίου Νίκου του Λύτρα, του κουμπάρου μου που ήμασταν μαζί το απόγευμα. Μαρία μου αγαπημένη, είμαι δίπλα σου, σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθειά σου. Θα αναφέρω και το περιστατικό μέσα στο live. Σ' αγαπώ και σε ευχαριστώ που με στηρίζεις, Μαρία μου αγαπημένη, φιλενάδα μου, πραγματική αδελφή μου. Μπορώ να πω δημόσια ότι σε θεωρώ αδελφή μου, δημόσια σε θεωρώ αδελφή μου. Και σε ευχαριστώ που πάντα είσαι δίπλα μου και πάντα με στηρίζεις, αγάπη μου, Μαρία μου αγαπημένη. Ξέρεις εσύ, Μαρία, θα αναφέρω παρακάτω. Είμαστε με τη Μαρία, ναι, είναι αλήθεια. Ήρθε ο Νίκος ο κουμπάρος μου και μετά μπήκε μέσα. Μπήκα στο live του Νίκου και με μεγάλη μου χαρά. Πριν όμως πω αυτά, θα ξεκινήσω σε δύο άτομα τα οποία είδα σε ένα παράθυρο. Είναι πολύ μεγάλη ντροπή, πάρα πολύ μεγάλη ντροπή για την Ελλάδα, έτσι. Και το λέω με όλη την δύναμη της ψυχής μου. Είναι πολύ μεγάλη ντροπή για την πατρίδα μας να έχουμε ένα τόσο σπάνιο παλικάρι που για τον κόσμο εδώ μέσα ακούει το όνομα Καρφωμένος. Για τον απλό κόσμο είναι το όνομα Καρφωμένος. Για μένα είναι ο φίλος μου ο Άγγελος. Για τον απλό κόσμο είναι ο Καρφωμένος, έτσι. Είναι πολύ μεγάλη ντροπή να έχουμε ένα τέτοιο διεθνή Έλληνα, ένα σύντεκνο, ένα παιδί της Κρήτης, με τόσο μεγάλες γνωριμίες, επιτυχίες, δημόσιες σχέσεις, τεράστιες, με παγκόσμιους μεγιστάνες του πλούτου, να έρχονται μέσα στα ελληνικά live, να έρχονται ανάμεσά σας, να έρχονται ανάμεσά μας, ανάμεσά σας, ανάμεσά μας, γιατί εγώ το χέρι και την... Είναι μεγάλη μου τιμή, δεν το λέω εύκολα. Το είπα σήμερα στη μεγάλη πριγκίπισσα όμως που μπήκε στο live του Νίκου του Λύτρα και θα ξαναμπούν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι διεθνείς. Όταν θα ολοκληρώσω, παρακαλώ πολύ να έρθει η κυρία αστρολόγα εδώ. Θα τη χρειαστώ για μεταφράστρια. Θα μιλάω ελληνικά και εκείνη θα τα λέει στα αγγλικά. Θέλω αυτά που θα πω σε αυτό το live να ακούγονται και στα αγγλικά. Λοιπόν. Είναι ντροπή λοιπόν αυτό το παλικάρι που έκανε μαζί με τους φίλους του «Δεν πέσαν δώρα δύο μήνες». Κάναμε αυτή την τεράστια αυτοθυσία για να βοηθήσει τα παιδιά του τρίτου κόσμου στην Νιγηρία ο κύριος Καρφωμένος. Ένα αυθεντικό βίντεο που δεν είναι καθόλου πειραγμένο να κάθονται οι κυρίες στο απέναντι παράθυρο να με συκοφαντούν, να μας συκοφαντούν και να λένε ότι το βίντεο της φιλανθρωπίας είναι πειραγμένο. Δεν είναι πειραγμένο λοιπόν, κυρίες μου, σας διαβεβαιώ. Για άλλη μια φορά δείχνετε το ποιόν σας. Δεν θα σας απαντήσω για ό,τι λέτε, γιατί δεν σας βλέπω καν. Θα ήταν πολύ μεγάλη ανομαλία δική μου να σας δώσω απαντήσεις όταν πριν λίγη ώρα μίλησα με την πριγκίπισσα. Με την πριγκίπισσα στο εξωτερικό, τη στενή φίλη του κυρίου, ευχαριστώ πολύ Σωτήρη τους, σε ευχαριστώ πολύ για τα δώρα σου, του κυρίου Καρφωμένου, την φίλη και γνωστή και φίλη του συζύγου της. Έτσι. Στο Ντουμπάι. Η οποία δεν είναι απλά μια πληθυντή, είναι μια γυναίκα που έχει δύο κόρες, πρωταθλήτριες στη Φόρμουλα 2 και 3 του Ντουμπάι, πρωταθλήτριες, και έναν άντρα τεράστιο η πριγκίπισσα και ζει μέσα σε ένα τεράστιο χρυσό παλάτι. Η ίδια λοιπόν η μεγαλειότατη
μπήκε μέσω live του Νίκου του Λίτρα, συνομίλησα μαζί της. Η αστρολόγος δίπλα μου να μεταφράζει στα αγγλικά, εγώ μίλησα με όσα αγγλικά γνωρίζω. Της εξέφρασα τον θαυμασμό μου, γιατί την έχω δει σε φωτογραφίες. Η γυναίκα είναι μια άψογη εμφάνιση γυναίκα, όπως και η κόρη της, συνομίλη και με την κόρη της. Και η ίδια η πριγκίπισσα δήλωσε ότι το φιλανθρωπικό συνηγυρία με τις φωτογραφίες μου δεν είναι καθόλου κομμένο και ραμμένο. Είναι αυθεντικότατο. Και τα παιδάκια εκεί τα δυστυχισμένα του τρίτου κόσμου, που ο Θεός να τα έχει καλά και χιλιόχρονα, πραγματικά φωνάζανε Thank you National Star. Και αυτή την τιμή μου την έκανε ο πρόεδρος, ο κύριος Καρφωμένος. Και τον ευχαριστώ δημοσίως. Πολύ μεγάλη μου τιμή. Έτσι. Πολύ μεγάλη μου τιμή. Είναι λοιπόν πραγματικότητα ότι η πριγκίπισσα, μια από τις μεγαλύτερες οικογένειες του Ντουμπάι, βγήκε δημόσια και είπε ναι, πραγματικά ο φιλανθρωπικός αγώνας του κυρίου συγκεκριμένου ανθρώπου, του κυρίου Καρφωμένου και του κυρίου Αντρεούλου και όλων των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτόν τον αγώνα της φιλανθρωπίας, είναι απόλυτα αληθινά τα βίντεο. Δεν είναι ψεύτικα. Όπως είπατε, κυρίες μου, από την κακία σας έχετε βγάλει σπυριά στο στόμα ότι είναι πειραγμένα τα βίντεο. Ένας Αντρεούλης σε κομμάτια φιλανθρωπίας ψέματα δεν λέει. Το καταλάβατε αυτό? Από ό,τι λοιπόν έδειξε η ιστορία, θα κάνουμε πολλά πράγματα με τον αγαπημένο κύριο Καρφωμένο για φιλανθρωπικούς λόγους. Σε πολλά μέρη της γης και για πολλά πράγματα. Εγώ πες για τον αγώνα της Δευτέρας 10 το βράδυ με την πριγκίπισσα. Θα γίνει αγώνας με την πριγκίπισσα τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Και είναι μεγάλη μου τιμή που θα παίξει ο Γιάννης Ολίτρας και θα συμμετέχω και εγώ, από ό,τι είπε ο πρόεδρος. Και θα έχουμε και την πριγκίπισσα κοντά μας και άλλον έναν άνθρωπο. Θέλω να ανέβει ο Γιάννης Ολίτρας επάνω να μας τα πει. Θέλω να τον ακούσω, τον Γιάννη Ολίτρα. Να μάθετε λοιπόν, κυρίες μου, ότι ο Γιάννης Ολίτρας είναι ένας πολύ τίμιος οικογενειάρχης που δουλεύει τίμια. Όσοι έχουν κακή γνώμη για αυτόν, είναι μεγάλο λάθος, δεν έχει πειράξει κανέναν. Απλά τα λέει τα πράγματα τσεκουράτα και πονάνε καμιά φορά. Κουμπάρος μου ο Νίκος, τι έχει ο καημένος? Πάντα βοηθάει ό,τι μπορεί. Εμένα με βοηθάει πάντα στις κάρτες μου, σε ό,τι μπορεί, στα κάτι βιντεοκλιπάκια. Τον ξέρω χρόνια, έγινε κουμπάρος μου. Τίμια, ωραία. Τι τρώγεστε κάποιες? Όσα δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Έτσι. Σας λέω λοιπόν ότι είναι μεγάλη τιμή της Ελλάδος να έχει τον Καρφωμένο Έλληνα διεθνή. Επιχειρηματία διεθνούς φήμης. Και όχι τοπικό. Και όχι τοπικό. Με γνωριμίες που από ό,τι βλέπετε είναι τεράστιες. Και τις γνωριμίες του εγώ είχα την τιμή να μου τις συζητήσει πριν μπει στο TikTok και το γνωρίσετε όλοι εσείς. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε πριν το γνωρίσετε όλοι εσείς και οι φίλοι εδώ. Και πραγματικά ουδέποτε βγήκα σε κανένα live να πω ποτέ τι κουβέντιασα με τον φίλο μου το συγκεκριμένο και ποιες ήταν οι γνωριμίες του σε διεθνές επίπεδο, σε αγώνες και παιχνίδια, τεράστια παιχνίδια που δεν μπορεί να τα φτάσουμε εδώ στην Ελλάδα ούτε στον ύπνο μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ για το δώρο σας, αγαπητοί φίλοι, χίλια ευχαριστώ. Να μάθετε λοιπόν, όταν κάνουμε φιλίες με ανθρώπους να τις εκτιμάμε. Όταν κάνουμε συναλλαγές με ανθρώπους να είμαστε τίμιοι. Εγώ λοιπόν έχω ένα καλό. Το κολόστομά μου δεν το ανοίγω. Το έχω κλειστό. Έχω βάλει ένα λουκέτο. Σας φέραμε λοιπόν μέσα στο live μια μεγάλη προσωπικότητα, την πριγκίπισσα του Ντουμπάι. Συζητήσαμε με τον Νίκο τον Λίτρα στο προφίλ του και είδατε ότι θα γίνει αγώνας, μεγάλος αγώνας, τη Δευτέρα με την ίδια την πριγκίπισσα που της αρέσει να παίζει αγώνες. Μια γυναίκα καθόλου καθημερινή, μια προσωπικότητα τεράστια.
Έτσι. Εγώ προσωπικά νιώθω μια μεγάλη, μια μεγάλη χαρά να πω στον πρόεδρο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ανοίγει το μάτι μας ταξιδεύοντας σε διάφορες χώρες του εξωτερικού μέσα από το TikTok και φέροντας τέτοιου είδους προσωπικότητες μέσα στο TikTok το ελληνικό. Μακριά από μαναφούκια, φασαρίες και χαμηλά επίπεδα. Παρακαλώ πολύ να έρθει η αστρολόγα. Δεν έχει κάνει έτοιμα η αστρολόγα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος που στο Ντουμπάι δεν έχουν πριγκίπισες. Αυτό είναι δικό σας. Το πρόβλημα της έχω στείλει τη αστρολόγα. Τι κάνετε. Αγαπητή μου αστρολόγα Στέλλα, καλησπέρα. Θέλω να κάνουμε μεταφράσεις, αν δεν σας κουράζει. Ναι. Θα λέω λοιπόν κάποια πράγματα σε ελληνικά σιγά-σιγά. Ναι, και εσείς θα τα κάνετε αγγλικά. Εγώ λοιπόν ο εθνικός στάρ της Ελλάδος. Ένα λεπτό, Δρυγουλή. Η κοπέλα όμως απλά νιώθει λίγο ανασφαλής να μην λέμε συνέχεια ότι είναι η πριγκίπισσα, γιατί κάπου. Έχω συνεννοηθεί. Πάμε, προχωράμε. Εγώ λοιπόν ο εθνικός στάρ της Ελλάδος. The National Greek Star, yes. Ανδρεούλης Κουτσομιχάλης Ανδριαδάκης. Ανδρεούλης Κουτσομιχάλης Ανδριαδάκης. Νιώθω πολύ μεγάλη τιμή. He feels very kind. Που μια τόσο πολύ μεγάλη προσωπικότητα του Ντουμπάι. Who very famous and person of personality of Dubai. Με δύο κόρες πρωταθλήτριες, τη Ferrari 2 και 3. Αυτά είναι να μην τα πεις καλύτερα, δεν είναι πολύ. Μου έχω συνεννοηθεί, σου λέω, μην μιλάς. Who have two daughters, the first place on Ferrari. Ferrari. In Ferrari games. Two Ferrari. And three. Who? Στη Ferrari 2 και 3. Που είναι γυναικεία αθλήματα, η Ferrari 2-3. Yes. Είναι, συμβαίνει για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα του TikTok. Who make it first time in a Greek TikTok. Και όλα αυτά τα χρωστάμε και τα οφείλουμε. And these things all make it both. Στο φίλο μας και πρόεδρο. Mr. President. Κύριο για τον απλό κόσμο καρφωμένο. Who nickname is Καρφωμένος. Εγώ προσωπικά, λόγω του όχι εγωισμού μου αρρωστημένου, αλλά λόγω της προσωπικότητας που έχω, είναι πολύ σπάνιο να πω είναι μεγάλη μου τιμή που σας γνώρισα. It's not egoist, but he must say he's very pleasant to meet you. Αλλά πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή που το μάτι του μου ξεφεύγει και γνώριζα τόσο μεγάλες και άλλες τόσο μεγάλες προσωπικότητες όπως τα παιδικά μου χρόνια. Να ξαναπέσει λίγο γιατί μου έρχονται και μηνύματα από το... Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που η μοίρα με ξαναγυρίζει όπως τα παιδικά μου χρόνια. He remembers his child years. Yes. Να ξαναβλέπω τέτοιες μεγάλες προσωπικότητες που είχα ξαναγνωρίσει. He meets again the very famous people who was met before. Δύσκολα συγκλονίζομαι όταν έχω γνωρίσει έναν Αλέξανδρο Ιόλα. He is very difficult to very happy when he meet a new famous people because he meet before the Mr. Iolas. Και μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα όπως είναι η Paris Hilton. And very famous Paris Hilton. Αλλά η συγκεκριμένη γυναίκα είναι κυρία πριγκίπισσα και για μένα είναι πολύ σημαντικό κάτω από ένα τόσο πολύ βαρύ σχήμα. Καλέ, πολύ λεπτομέρεια θα σε ρεντρούλη, δεν ξέρω τέτοια αγγλικά, πολύ βαριά. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που μια τόσο πολύ ψηλότατη προσωπικότητα συνομίλησε. He feel very happy to meet a very famous person like you. Και είμαι χαρούμενος που τη γνώρισα και τη Δευτέρα, το βράδυ στις 10 η ώρα. And then Monday at 10 o'clock, 10 η ώρα το βράδυ, ναι. Yes, θα γίνει η αγώνας. Have the big game between the name
Πώς τη λένε την κοπέλα, δεν θυμάμαι λίγο. Με την πριγκίπισσα. With princess and Mr. John Littras and me and και εγώ και άλλη μια, ένα άλλο όνομα που δεν θα το πω ακόμα. And Mr. Andreoulis, it's and one another person who guests is in Sado. And it's game for four, παιχνίδι για τέσσερις. Ναι, ναι, θα κάνουμε αγώνα που θα είμαστε τέσσερα πρόσωπα. Okay. They have a game for four persons. Νομίζω ότι είμαι συγκινημένος γιατί μ' αρέσει να γνωρίζω πρόσωπα που από τη μοίρα είναι πολύ σπάνια φτιαγμένα. It's the first time who meets a person who is with strong personalities. Θεωρώ, θα το πεις και αυτό στα αγγλικά, θεωρώ εσένα κορίτσι μου που κουράζεις αυτή τη στιγμή να μας κάνεις μεταφράσεις, θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ένα λεπτό γιατί μου έρχονται και μηνύματα από το εξωτερικό. Επίσης, he's thanks me and... Τι άλλο να πω? Και ότι η μητέρα μου θα ήταν πολύ χαρούμενη αν ήταν στη ζωή. Και έβλεπε το παιδί της να έχει τέτοια πρόοδο. Happy who when she leaves, yes, about him. Διότι ξεφεύγει από τα κοινά θνητά της Ελλάδος. Ανδρεούλη, δεν θα λέμε τώρα, αυτά παρά είναι τραβηγμένα, αγάπη μου. Γιατί ξεφεύγει από τα κοινά θνητά της Ελλάδος. Because it's out of human things. Και περνάμε σε άλλο είδους επίπεδα TikTok. And we go in the first place of TikTok, other levels. Αυτό που κρατάω ως αυτό που είπε η γυναίκα, η συγκεκριμένη, είναι ότι στο Ντουμπάι οι άνθρωποι κάνουν TikTok και κάνουν διαγωνισμούς τραγουδιού και καλλιτεχνικούς και χωρίς φασαρίες και βρισχές. And he remember when you said in Dubai the TikTok you make the festivals and parties and singing and everything. And star διαγωνισμούς. And you make the star games. Ναι. Εγώ προσωπικά όλα αυτά τα οφείλω στον στον κύριο Καρφωμένο, τον πρόεδρο. He thanks very much Mr. Καρφωμένος. Και στα αγαπημένα μου φιλαράκια, Γιάννη Λίτρα, Νίκο Λίτρα. And his personal friends and family, Mr. Νίκος and Γιάννης Λίτρας. Και σε όσους περιβάλλονται από την παρεούλα μας. And all of our company. Θέλω να είμαστε αγαπημένοι εμείς οι φίλοι όλοι αυτοί. We want to be all together happy and in love. Είμαι πολύ συγκινημένος που η ίδια η πριγκίπισσα είπε για το φιλανθρωπικό αγώνα στην Ιγυρία ότι κανένα βίντεο δεν είναι ψεύτικο και κολλημένο. She said, ένα λεπτό. She realized that all this is really and nothing fake. Ευχαριστώ πολύ που μια τέτοια προσωπικότητα είπε την αλήθεια για την Ιγυρία γιατί γνωρίζει η ίδια πάρα πολύ καλά. Yes. Φτάνει γιατί θα έχουμε θεματάκι. Δεν πρέπει να βγαίνουν πολλές πληροφορίες, ρε αδερφή. Όχι, όχι, αυτές τις πληροφορίες που βγάζω τις έχω εδώ και ξέρω τι πρέπει να πω. Η φιλανθρωπία στην Ιγυρία αφορά εμένα και εμένα κατηγόρησαν ότι είναι γραμμένο και κομμένο το βίντεο και είπε η ίδια η πριγκίπισσα ότι δεν είναι κανένα βίντεο κομμένο και κανένα βίντεο γραμμένο. Δεν μπορούμε να το ξαναπεί γιατί το είπε η ίδια, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να το ξαναπούμε. Ξαναπέστω, το είπαμε πριν και το είπε η κοπέλα. Το είπε λοιπόν η κοπέλα, το διαβεβαιούμε στους Έλληνες που μας παρακολουθούν. Είναι μεγάλη μας τιμή. Όσοι γελάτε από κάτω με γελάκια, ας γελάτε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε στα βίντεο, δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο και μαγειρεμένο. Και έρχονται και άλλα φιλανθρωπικά, πολλά και άλλα με τη δικιά μου φάτσα και άλλες φάτσες και με τη δικιά μου φάτσα για να πάρετε μεγάλες απαντήσεις για τις τάσεις μας και την αγάπη μας για τον κόσμο. Το μόνο που θα καταφέρετε όλοι εσείς είναι εσείς που κατηγορείτε και βρίζετε και καμχάζετε
δεν θα κάτσω να ασχοληθώ από εδώ και πέρα ποτέ ξανά μαζί σας, ό,τι και να λέτε. Όσα δεν φτάνει η Αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Και για εκείνη την τεράστια προσωπικότητα, τη Lady D που παντρεύτηκε τον Κάρολο της Αγγλίας λέγανε, αλλά εκείνη ήταν η πριγκίψα και η άλλη ήταν ο όχλος. Όχλος με τον όχλο λοιπόν και οι καλοί άνθρωποι με τους καλούς. Προχωρούμε για ένα νέο έργο γεμάτο φιλανθρωπία και αγάπη. Και ό,τι θέτε λέτε. Δεν με ενδιαφέρει, διαφορώ. Εγώ δεν σπούδασα ούτε ηθοποιός ούτε έμαθα να τραγουδάω για να ασχολούμαι με κύριε Κατίνες των παραθύρων. Έτσι να κοινός παραθυρούδες. Δεν θα απαντήσω τίποτα άλλο. Εγώ ήθελα να πω αυτά για την κατάσταση που δημιουργήθηκε απόψε εδώ. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη φίλη μου τη Μέρη, την οποία είχαμε ένα επεισόδιο σήμερα θερμό και ήταν δίπλα μου, όπως πάντα, ακίνητος και άγρυπνος φρουρός. Όταν κυκλοφορώ με τη Μέρη είναι σαν να κυκλοφορώ με 50 bodyguard. Έχει τόσο ψυχή αυτή η γυναίκα που απορώ πολλές φορές πόσο ασφάλεια με κάνει να νιώθω. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα υγείας τα τελευταία χρόνια, δόξα τω Θεώ βρέθηκε κάτι πολύ συγκεκριμένο που με βοηθάει πάρα πολύ με τα οστά μου και δεν έχει να κάνει παρά με τα πεπτίδια, αγαπητές κυρίες και κύριοι, με τα πεπτίδια που βοηθούν τους χόνδρους να ξαναγίνονται στο σώμα και να μας ξαναγυρίζουν στα νιάτα μας. Και επειδή εγώ έχω νιάτα, δεν έχω γυρατιά, και με λένε γέρο επίτηδες για να με προσβάλλουν και να με μειώνουν, νομίζουν οι καημένοι. Μακάρι το δέρμα μου, μακάρι την παρουσία μου και την λαμπερή μου φάτσα να την είχανε, αλλά δυστυχώς τις βρήκανε τα γυρατιά και θα τις βρουν, πράγμα που δεν θα βρουν εμένα, γιατί ο χρόνος με μένα έχει κάνει μια περίεργη συμφωνία. Περνάει από πάνω μου, αλλά δεν με αγγίζει. Είναι ένας κύριος που με σέβεται, όπως τον σέβομαι και εγώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Στέλλα, την αστρολόγο που μας βοήθησε σήμερα στα αγγλικά. Μιλάει πολύ καλά αγγλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο, τον κύριο Καρφωμένο, που για μένα θα είναι φιλαράκι μου. Έτσι τον γουστάρω πάρα πολύ σαν άνθρωπο, σαν ψυχή. Θα μπει μέσα ο κουμπάρος μου για ο Νίκος Λίτρας. Ο κουμπάρος μου, το κουμπαράκι μου. Κουμπάρε μου, όλα ωραία και όλα καλά, αλλά βίντεο που χτιστήκανε με κόπο και αγώνα στην Ιγυρία, με φτωχό, ταλαιπωρημένο κόσμο που μοιράσαμε, που βοήθησε ο Καρφωμένος πρώτος στον αγώνα αυτό και φάγανε οι άνθρωποι αυτοί και θα τρώνε για καιρό πολύ, γιατί πήγανε πολλά τρόφιμα, να λένε και τα βίντεο κομμένα, κεραμένα και πειραγμένα, αυτό δεν το δέχομαι με τίποτα. Σε παρακαλώ πολύ να μου στείλεις και τα άλλα δύο βίντεο να τα κοινοποιήσω, ακόμα τρία βίντεο ή τέσσερα, πόσα έχεις, πέντε, να τα κοινοποιήσω για να δούνε ποια είναι τα κομμένα και κεραμένα βίντεο. Όταν είχαμε μπροστά μας μια ολόκληρη πριγκίπισσα αληθινή και όχι ψεύτο πριγκίπισσα, μια γυναίκα που η τουαλέτα που χαίζει από χρυσάφι, από χρυσάφι, εκεί που κάθεται για να αφοδεύσει είναι χρυσό. Έχουμε μπει σε πριγκυπικούς γυναίκα... κύκλους. Έχουμε μπει σε πριγκυπικούς κύκλους. Ακριβώς. Μια γυναίκα από αυτά που φοράει στο λαιμό της είναι κουμούτσες από διαμάντια αληθινά. Πλέον για να μας μιλάνε θα κλείνω ραντεβού. Εγώ δεν θα μπορώ να μιλάω με κανέναν. Ούτε σε αδερόλη μου. Γι' αυτό και λυπάμαι, αλλά κάποιους ανθρώπους δεν τους βλέπω. Όχι από εγωισμό, όχι από εγωισμό. Όχι, έτσι είναι το τέτοιο, να τα ορίστε. Όχι από εγωισμό, από... από... Είναι παρέα, παιδί. Μας κατηγορείτε, δεν σας βλέπουμε. Δεν σας βλέπουμε, ειλικρινά. Πάτε, πείτε ό,τι θέλετε, δεν μας ενδιαφέρει, είμαστε αλλού, είμαστε σε άλλα vibes.
Και ξέρετε γιατί θα είμαστε σε άλλα vibes, γιατί ανήκουμε σε αυτά τα vibes και είμαστε καλές ψυχές. Πώς σβήσε την Τζούλια. Θα πεις μου πήραξε την Τζούλια. Και φυσικά θα κατέβω και Ντουμπάι και ο Λίτρας θα κατέβει Ντουμπάι και θα τραβήξει βίντεο. Και φυσικά θα κατέβουμε Ντουμπάι και φυσικά θα ψωνίσουμε και τις Louis Vuitton μας. Έτσι. Και τα πανάκριβα στο Ντουμπάι πράγματα που είναι φτηνά εκεί και φυσικά και ο μήνας έχει 9. Ακριβώς. Κύριε... Τα Βιτανολούι θέλω να πάρω εγώ, τα Βιτανολούι. Κύριε Αντρεούλιο. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα. Ένα λεπτό. Πριν ήμουνα στο live του κυρίου Νίκου Λίτρα και κάποιος με μπλόκαρε, δεν ξέρω ποιος. Ποιος το έκανε αυτό. Δεν ξέρω. Με δεχτήκατε κύριε Νίκο πάλι. Ναι, κάποιος κακός θα το έκανε, συντονιστής. Πήγανε να μας βλάψουν τη σχέση. Πήγανε να χαλάσουν τη σχέση μας, τι λέει. Έχω να την πει. Βέβαια, αυτά τα community, αυτά. Γιατί το κάνανε αυτό? Δεν ξέρω, θέλανε να χαλάσουν τη σχέση μας. Κάποιος μας σαμποτάρει, θα τον βρω. Κύριε Αντρεούλη, καλησπέρα. Άκουσα τα ωραία πράγματα που ετοιμάζετε στο TikTok. Ξέρετε το θαυμασμό μου και την αγάπη μου προς το πρόσωπό σας. Ναι, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καρφωμένο. Να πω και κάτι άλλο που με προμήθευσε τα φάρμακα, τα πεπτίδια αυτά, που είναι για μένα ελιξίριο νεότητος. Θες για τα πεπτίδια πες. Ακριβώς, που είναι για μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε, που με προμήθευσες από τη Ρωσία. Αφού τον είδα σήμερα, παιδιά, τον είδα σήμερα από κοντά. Ακριβώς. Περπατάω σαν 18 χρονών πλέον. Μιλάμε, πήγαινε... Ένας άνθρωπος που χωρίς λόγο πονάγαν τα γόνατά του, λόγω προϊατρικού θέματος, τα πεπτίδια με κάνουν και χορεύω, σαν 20χρονο. Λοιπόν. Καθίστε φρόνημα, γιατί παντρεύτηκα 24χρονο και τώρα πάω για ευθύ να παντρευτώ 18χρονο. Τώρα πάει να πέσει 18. Και δεν κοροϊδεύουμε αυτή τη στιγμή, ούτε το λαλάρουμε. Φεύγουμε για Ντουμπάι με κουμπάρο, δεν λέμε. Εντάξει, φεύγουμε για Ντουμπάι με κουμπάρο και bye bye. Σε ήχηδες και πρίγκιπες. Και bye bye. Γιατί αν μπουκάρω εγώ στο Ντουμπάι θα γίνει χαμός. Σας αξίζουν τα καλύτερα, σας αξίζουν τα καλύτερα. Είμαστε καλές ψυχές, Δημήτρη μου, να ξέρεις. Συνεννοηθήκαμε μια ομάδα ανθρώπων και ο Λίτρας ξέρει αν λέω αλήθεια. Και είπαμε δεν θα πέσουν δώρα για 2 και 3 μήνες εδώ μέσα που δεν πέσανε. Αλλά αυτά τα λεφτά θα πάνε στα παιδιά της Νιγηρίας. Και έγινε αυτό. Και δεν θα γίνει μόνο αυτό, έρχονται και πολλά άλλα. Και μέσα σε αυτά ο πρόεδρος θα τιμήσει και τη μητέρα μου. Και τον ευχαριστώ δημοσίως. Μαράκι μου, τι ρώτησε αγάπη μου, για να διαβάσω κάτι, ρώτησε Μέρη. Για να δω τι ρε, ο πρόεδρος είπε. Ναι Μέρη μου, ναι, ναι. Που και εσύ θα πάρεις πεπτίδια. Η Μέρη θα πάρει πεπτίδια, να ψηλώσει. Θα πάρεις πεπτίδια, να είσαι κοντά μου δυνατή, γιατί είσαι power που είσαι δύναμη. Τα βάζεις με 400 άντρες και βγαίνεις δικήτρια. Τι έγινε τελικά με τη Μέρη, παιδιά, τι έγινε, ενημερώστε μας. Δεν μπορώ, δεν θέλω δημόσια να το πω, την ευχαρίστηση, δεν θέλω να πω για την αστυνομία. Δεν θέλω να πω για αστυνομία. Να πούμε για το συμβάν περιληπτικά ή να πούμε τίποτα. Δεχτήκαμε μια αναδρή επίθεση από 20 αλήτες, 17 με 18 ετών. 20 άτομα, σοβαρά μιλάς. Ναι, σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο στη Νέα Κηφισιά. Έχει ξαναγίνει δεύτερη φορά αυτό. Ναι. Η Μέρη σαν παλικάρι που είναι δεν κατάλαβε τίποτα. Ειδοποίησε την ομάδα βίας, την αστυνομία. Βούτυξαν τους 2 εκ των 20 και βρίσκονται για ανάκριση στην αστυνομία Κηφισιάς μαζί με τη Μέρη εκεί που φυσικά θα καταθέσει μήνυση για εξύβριση και όλα αυτά που κάνανε. Η Μαρία δεν καταλαβαίνει, παλικάρι. Όποιος δεν έχει Μαρία να πάει να βρει. Κύριε Λέησο. Μιλάμε για πολύ μεγάλο τσαγανό η γυναίκα. Δεν καταλαβαίνει, άμα νευριάσει σε λιοντάρια να μπει μέσα θα τα σκοτώσει προκειμένου να σώσει ανθρώπους. Το ίδιο κάνει και για μένα η μάνα μου. Ναι. Δεν καταλαβαίνει. Η Μέρη για να με προστατεύσει, εμένα κανέναν. Ναι. Με αγαπάει πάρα πολύ, σαν φίλη. Και εγώ την αγαπώ πολύ και τη θεωρώ αδελφή μου και την αγαπώ πάρα πολύ.
Προσπάθησαν πολύ να μας χωρίσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Κατάφεραν να είναι χωρισμένοι και μόνοι στο εξωτερικό και να διώξουν από κοντά τους και ανθρώπους που τους βοηθήσανε. Εσύ αγαπητέ Matrix εδώ στο live μου, χαίρομαι που είσαι μέσα. Μπορώ να σου πω ότι λίγο περισσότερο όταν προστατεύεις προσωπικότητες που έρχονται στο live σου, θα ήταν πολύ καλύτερο για σένα μπορείς να υπάρχεις και κοντά σε σημαντικούς ανθρώπους. Σε συμπαθώ ιδιαίτερα, μπήκα στα live σου, άκουγα πως με βρήσανε μια μέρα πάλι. Πρόσωπα, ξέρεις τι πρόσωπα είναι αυτά που με βρήσανε, τα πρόσωπα που βρίζουν όλη μέρα στο TikTok, όχι που κάνουν φιλανθρωπίες, και ούτε και που ανήκουν σε μια ομάδα ανθρώπων άλλων. Μα ανήκουν στις βρισχές του TikTok. Και όπως είδες, βγήκα έξω, έφυγα, έτσι. Σχολιάζει η πριγκίπισσα, φυσικά και σχολιάζει η πριγκίπισσα. Την έχουμε μέσα στο live και σχολιάζει και μπορείτε να κάνετε και scream τα σχόλια της μεγαλειοτάτης. Και μεγάλη μου τιμή στο live μου, τη μεγαλειότατη. Πολύ μεγάλη μου τιμή, τεράστια τιμή να είναι τέτοιες προσωπικότητες μέσα στο live. Εξαιτίας του μεγάλου μας Προέδρου, του κυρίου Καρφωμένου και των φίλων μας. Εσύ σκουλίκι της γης θα φας ένα ωραίο μπλοκ, δεν θα τσεκωνόμαστε εδώ πέρα. Αντρεολή, θα ανέβει η princess, θα ανέβει η princess. Ποια princess, η πριγκίπισσα? Ναι. Πρέπει να ανέβει πάνω και αστρολόγα. Ανέβασες, θα ανέβει και αστρολόγα. Πάω εγώ. Πώς θα μιλήσω με τη γυναίκα? Ναι, θα ανέβει και αστρολόγα, παιδί μου, ναι. Ναι. Παρακαλώ να γίνονται αιτήματα να μπουν. Ναι, βέβαια, να γίνονται αιτήματα να μπουν. Κάλεσέ τους εσύ. Παρακαλώ πολύ την αστρολόγα. Παρακαλώ πολύ, σε λίγο θα υποδεχτούμε ξανά την πριγκίπισσα. Να έρθει η πριγκίπισσα. Είναι η συγκίνηση πολύ μεγάλη, καθίστε να τα αντέξω και αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλο. Βέβαια, είναι πριγκιπική η συνάντηση. Η στιγμή είναι μεγάλη. Βέβαια. Η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη. Που... Δεν ξέρω αγγλικά, αλλά εγώ μου αρέσει να μιλάω σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με διερμηνείς. Θέλει διερμηνείς ο άνθρωπος. Νιώθω σαν τους παλιούς πολιτικούς που μιλάγανε με διερμηνείς. Περιμένω τα αιτήματα της μεγάλης πριγκίπισσας και της αστρολόγας μας. Αστρολόγα, έχεις μια πρόσκληση, χρειαζόμαστε εδώ. Γιατί θα μπει μέσα και η ψηλοτάτη. Βέβαια και η ψηλοτάτη μέσα. Να βάλεις και τον Άγκετ, θέλει να ακούσει τον Άγκετ. Βάλει τον Άγκετ να το κάνουμε τέτοιο. Θα το βάλω εγώ, ας μπει μέσα και ψηλοτάτη. Να βρω και τον Άγκετ εγώ ένα λεπτό. Ένα λεπτό, παρακαλώ, περιμένω. Την ψηλοτάτη και την αστρολόγα της έχω κάνει. Της αστρολόγας δεν μπαίνει, όμως η αστρολόγα για κύριε Λίτρα μου της έχω κάνει έτοιμα. Θα μπει, μόλις μπει η princess. Η πραγματική princess. Βέβαια η πραγματική. Αυτό εννοώ, κατάλαβες τι εννοώ, όχι τα ψευτοπαιδάκια του TikTok. Όχι, θα βάλω εγώ τον Άγκετ. Θα το βάλεις? Κάτσε να το συνδέσω, ναι, μισό λεπτό. Μωρό μου, σε παρακαλώ το αγγλικό, όχι το ελληνικό. The lights, the color, the sound, the music, the people, the ground. Η αστρολόγα μας είναι βάλε εδώ. Βάλε και τον Τούρις μέσα, βάλε και τον Τούρις. Η αστρολόγα μας είναι εδώ. Είναι εδώ η αστρολόγα μας. Γιατί η κοπέλα θα ανέβει σε λίγο, βάλε και το Σότο. Να κάνει έτοιμα. Αν και δεν βλέπω τα αιτήματα, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με εδώ πέρα, δεν τα βλέπω όλα. Μήπως έχουν κάνει και άλλοι άνθρωποι. Μήπως έχει κάνει πριγκίπισσα και δεν βλέπω. Μην τη λέτε πριγκίπισσα, είναι από τη βασιλική οικογένεια. Δεν είναι πριγκίπισσα, είναι από τη βασιλική οικογένεια που παίρνει. Μα μια γυναίκα που είναι από τη βασιλική οικογένεια είναι πριγκίπισσα. Όχι, πρέπει. Η συγκεκριμένη είναι πριγκίπισσα. Είναι στεμένη πριγκίπισσα. Δεν είναι.
Βάλεις εσύ το nugget, γιατί εγώ δεν το έχω. Ρε παιδιά, λέει, λυπηθείτε τον άνθρωπο, είναι του γιατρού. Ποιος θα λέει. Ποιος άνθρωπος είναι του γιατρού. Περνά έξω. Ποιος άνθρωπος είναι του γιατρού. Περνά έξω. Θέλει να μπει και η Μέρη να μπει. Και η Μέρη. Βάλε και τη Μέρη μέσα. Όλοι. Και με, βέβαια, Μέρη. Πρώτη Μέρη. Πρώτη δίπλα στην πριγκίπισσα. Δίπλα θα δει. Πριγκίπισσα θα μπει στη μέση, βέβαια. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να μιλήσω λίγο. Α, ναι, η Μέρη για το συμβάν, τι έγινε. Είμαι εδώ στο τμήμα. Είπα, θα καταθέσω μήνυση. Από τα... Έχουμε βρει τα δύο παιδιά. Τέλος πάντων, επειδή δεν θέλω να το τραβήξουμε άλλο, γιατί είναι και αυτά αμαρτία από το Θεό, γιατί αυτοί όντως δεν βρίσανε, απλέντουσαν στην παρέα, θέλουν να σου ζητήσουν αυτά τα δύο άτομα συγγνώμη εκ μέρους τους φίλους. Και τους είπα ότι εάν ξανασυμβεί, δεν θα ευχαριστώ σε κανέναν. Ναι. Γιατί κάθε βράδυ θα τους συνοδεύω εγώ από εκεί. Επειδή, λοιπόν, επειδή αγαπάμε τα παιδιά και επειδή είμαστε άνθρωποι πάρα πολύ συγκαταβατικοί, φυσικά εγώ ηλικιακά δεν θα μπορούσα να είχα ένα παιδί 18 χρονών, αλλά μπορώ να καταλάβω τα προβλήματα των εφήβων. Μπορώ να τους δώσω συγχωροχάρτη, αλλά είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που έχει γίνει αυτό. Θα σας μιλήσω λίγο εγώ με την κάμερα τώρα, ναι. Εγώ ζητώ, είμαι Ευθύμιο Γιώργος, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους εσάς και θα μιλήσω εγώ στα παιδιά, τα βάλω εγώ στη θέση, να μην σας ξαναπούν τίποτα, σας το λέω εγώ. Δεν υπάρχει το λόγος. Μόνο που θα σας συμβουλέψω, παιδί μου, και σου μιλάω σε δημόσιο βήμα, είναι ότι έχω περάσει από την ηλικία σου, γνωρίζω ότι η εφηβεία που διανύεται και οι εποχές που διανύουμε είναι δύσκολες. Όμως το μόνο που θα σας συμβουλέψω είναι ότι όσο πιο σεμνά και σοβαρά ζήσετε την εφηβεία σας, τόσο πιο πολύ στα σοβαρά θα σας παίρνει και η κοινωνία αργότερα. Γιατί και εγώ πέρασα από την ηλικία σου και έκανα λάθη τα οποία τα πληρώνω μέχρι σήμερα. Σας συγχωρώ. Δεν θα καταθέσουμε μήνυση, δεν θα καταθέσω και εγώ, ούτε και φίλοι μου από ό,τι είπαμε, αλλά ούτε και εγώ. Και να πάτε στο σπίτι σας και σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην δημιουργείτε προβλήματα στους δρόμους και στον κόσμο που δεν σας έχει πειράξει και δεν τον ξέρετε. Σας το εγγυώμαι εγώ, τα παιδιά θα τα μαζέψω, εγώ θα πάω. Σήμερα λοιπόν μπόρεσες να καταλάβεις περί τίνος ανθρώπου επρόκειτο που είμαι εγώ και πόσο λάθος άποψη μπορεί να είχες. Σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Ναι, δεν το παιδί να κλείσει την κάμερα, το παιδί να κλείσει διαμέρου μικρόφωνο. Πόσο λεπτό είσαι, αν επιτρέπετε, πόσο λεπτό είσαι. 19 χρονών, 19. Α, 19 είναι, 19. Εντάξει, μπορεί να μην κλείσει, 19 χρονών είναι ολόκληρο άντρα. Και άμα σα ξανακάνουν κάτι, έχω πει να δώσω το τηλέφωνο μου στην κυρία, στη φίλη σα εδώ πέρα, να μιλήσετε μαζί μου, να τα βάλουμε όλε τι θέσει του. Είναι βλαμμένα όλα. Δεν πρόκειται να σα ξαναμπούν τίποτα στο σπίτι. Παλικάρι μου, θα σου πω ένα πράγμα και θα σου το πω δημόσια. Κάποια χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, ο 19χρονο άντρα. Γιατί σε άντρας 19 χρονών είχε δύο παιδιά, είχε γυναίκα εγκαστρωμένη και είχε και μωρό στην αγκαλιά. Είσαστε ολόκληρα παλικάρια πια, δεν είστε μωρά 19 χρονών. Πάρετε τη ζωή σοβαρά και βεβαίως θα πάτε με την παρέα σας να πιείτε την πύρα σας, να συζητήσετε όμορφα. Δεν σας στέει ο κοσμάκης αν έχετε προβλήματα. Συμφωνώ. Και εμείς δεν ασχολιόμαστε καθόλου. Και εμείς στις δουλειές μας είμαστε να βγάλουμε το μεροκάμα. Δεν ασχολιόμαστε. Ακριβώς. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς. Εμείς στη ζωή μας. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς, εγώ προσωπικά σας συγχωρώ. Τέλεια, εντάξει, να είστε καλά και δεν θα το μετανιώσω. Στο λέω, θα μιλήσω εγώ με τα παιδιά, δεν πρόκειται να σας ξαναπούν τίποτα. Θέλω απλά να μην ενοχλείτε τον κόσμο, αυτό θέλω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και να είστε καλά που δεν υποβάλλετε μήνυση, γιατί δεν υπάρχει λόγος να τραβηχτούμε. Okay. Δεν υπάρχει λόγος να είστε καλά. Να είσαι καλά, κάποιο μην καπνίζετε με στο live, μόνο γιατί περιορίστηκαμε για 10 λεπτά. Καλή μην καπνίζετε με στο live αν θέλετε. Yeah. Καλησπέρα, Ανδρεούλη. Με γνωρίζεις. Καλησπέρα. Με γνωρίζεις. Ο φίλος του Κωστάκη, από το Γιάννη. Ναι, γνωρίζω. Εγώ δεν είπα κάτι, αλλά παρόλα αυτά σου ζητάω συγγνώμη για όλα αυτά που κάναν τα πιτσιρίκια. Εγώ ως μεγαλύτερος τους έκανα παρατήρηση. 19 χρονών, αγαπητέ μου φίλε, δεν είναι πιτσιρίκια, γιατί πριν λίγα χρόνια, 19 χρονών, είχαν δύο παιδιά οι άντρες. Ναι, όχι, δεν το συζητάω. Απλά σου εξηγώ ότι και εγώ τους έκανα παρατήρηση να μην κάνουν έτσι. Εννοείται ότι κάθε άνθρωπος είναι ιδιαιτερότητά του και πρέπει να το σέβονται. Δεν είναι ένα δημόσιο πρόσωπο που σε εγώ με την ιστορία μου δεν έχω καμία ιδιαιτερότητα. Δεν το καταλάβω. Τέλος πάντων. Συγγνώμη και από μένα πάντως. Εσύ δεν μου έχεις κάνει κάτι εξάλλου. Δεν ξέρω. Απλά σου το λέω και σένα. Θα το γνωρίζω. Μυαλό να βάλουν αυτά. Εμείς μια χαρά μυαλό έχουμε. Εγώ ξαφνικά βρέθηκα χρεωμένος. Μπήρα έπινα. Λοιπόν.
Λοιπόν, φεύγω τώρα. Γεια σας, παιδιά. Θα πάω μέσα. Λοιπόν, πάω μέσα. Το τηλέφωνο μου κρατήστε, άμα ξαναγίνει κάτι. Και συγγνώμη και από μένα, Αντρεούλη, που σε ξενύχτησα, ε. Νέρια μου, ένα μεγάλο, εγώ θα σου πω δημόσια, ειλικρινά, εδώ στο live αυτό, ένα πολύ μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Πάω μέσα γιατί με φωνάζουνε, φεύγω. Τα λέμε μετά, ε. Ναι, σε καλά, αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πού είναι ο Νίκος να βάλει το τραγούδι επιτέλους? Περιμένουμε τον κύριο Νίκο Λύτρα, γιατί βγήκε έξω, δεν ξέρω. Περιμένουμε τον κύριο Νίκο Λύτρα. Μήπως έχει κάνει έτοιμα η κοπέλα? Όχι, δεν έχει έρθει κανένα έτοιμα. Και περιμένουμε τον κύριο Λύτρα, έχουμε 350 άτομα και περιμένουμε τον κύριο Νίκο Λύτρα. Έχει κάνει, λέει, έτοιμα από κάτω. Δεν έχει κάνει. Τα βλέπω τα αιτήματα, τώρα δεν τα βλέπα πριν, τώρα τα βλέπω, δεν έχει κάνει ο κύριος Νίκος Λύτρας. Α, έχει κάνει πριγκίπισσα. Καλώ την. Θέλουμε τραγούδι όμως, είπε η κοπέλα. Θα το βάλω εγώ, απλά θέλω να της μιλήσω λίγο. Μπροστά της, όχι, να πει ότι. Τη βλέπουμε την κοπέλα, φαίνεται. Δεν φαίνεται. Hello my friend. Η πριγκίπισσα δεν φαίνεται. Την έχω βάλει μες στο live. Τι τραγούδι θα ακούσουμε, Αδρεούλη? Μα μπήκε και βγήκε, ρε παιδιά, ένα λεπτό λίγο. Ο κουμπάρος να μπει λίγο, ένα λεπτό, αστρολόγα μου. Και πάλι βάζω ότι από κουμπάρος και δεν μπαίνει. Εδώ είμαι, παιδί, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Κουμπάρε μου, φαίνεται ο κύριος Λύτρας μες στο live? Ναι. Εδώ εγώ βλέπω μαύρο παράθυρο, κάτι γίνεται. Εδώ εγώ βλέπω μαύρο παράθυρο, Νίκο μου. Δεν με βλέπετε? Όχι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, αλλά δεν φαίνεσαι. Καλά, μισό. Το ίδιο έγινε και με την πριγκίπισσα που έκανε έτοιμα, τη βάλαμε. Και είναι και δύσκολες οι γραμμές. Εκεί τώρα είναι 2 ώρες μπροστά, Αδρεούλη. Δεν μπορώ να ξενυχτάμε την κοπέλα, γι' αυτό σου λέω λίγο. Περιμένω. Τι να κάνω κι εγώ, καημένος ο άνθρωπος. Καλησπέρα, Ντορέτα. Αντωνίου. Ξέρω, έκανε έτοιμα ο κουμπάρος. Ξέρω, μπήκε ο κουμπάρος. Φαίνεται τώρα ο κουμπάρος, φαίνεται. Κουμπάρα μου, έκανε έτοιμα η πριγκίπισσα, την βάλαμε μέσα και δεν φαινότανε. Παρακαλώ, ξανακάνει έτοιμα. Ναι, πομπάρει, κόλλησε και εγώ, κόλλησα και ξαναμπήκα. Κάποιοι παιδιά τρέμουν τα μάτια τους γιατί δεν περιμένουν ότι η πριγκίπισσα είναι πριγκίπισσα, αλλά πού να ξέρανε που ζει. Είδαμε στο live του κυρίου Λύτρα που ζει και τρίβαμε τα μάτια μας. Βρε, τι ωραίο δέρμα είναι αυτό που έχω, 20χρονο. Λύτρα. Τέλος είναι. Ποιο παιδιού. Ναι, πήγα εγώ. Καμάρα σε κουμπάρα που κάνες. Α, καλά, έχει κάνει φράπα, παιδιά, εγώ τον είδα από κοντά. Έπαθα ζημιά μεγάλη. Έχουμε ακόμα ένα μεταφραστή. Μπορούμε να τον ανεβάσουμε και τον άλλο μεταφραστή. Ναι, με δίπλο μεταφραστή. Αντρεούλη, δες λίγο, η πριγκίπισσα κάνει έτοιμα, λέει. Ωραία, να μας κάνει έτοιμα και ο Αραζόλ. Να έχουμε και άλλο μεταφραστή. Ναι. Η πριγκίπισσα να κάνει έτοιμα, να κάνει έτοιμα η πριγκίπισσά μας, αλλά δεν έχει κάνει ακόμα. Έκανε, λέει, παιδί μου. Μα δεν υπάρχει έτοιμα. Να το βγάλει και να ξαναβάλει. Ανέβασε και το Σωτήρι λίγο που μιλάει αυτό. Δεν έχει κάνει έτοιμα ο Σωτήρης, για το λόγο. Μην με κουράζετε. Είμαστε έτοιματα, δεν έχουν κάνει έτοιμα. Παιδιά, περιμένουμε την πριγκίπισσα, την πρίνσες. Τώρα θα μπει η πριγκίπισσα, σας είπα. Είναι πολύ συγκεκριμένη η δουλειά που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ανέβα, Ζολόφ. Ανέβα, σαν να μιλάς αγγλικά, ανέβα. Ο κύριος Ζολόφ να μπαίνει.
Μιλάω για τον κύριο Τζολόφ να μπει που μιλάει αγγλικά, δεν βλέπω να κάνει έτοιμα. Παιδιά, δεν μιλάω ιταλικά, μιλάω ελληνικά. Θέλετε να μπείτε να κάνετε το μεταβραστή κύριε Τζολόφ μαζί με την αστρολόγα μας, μπες. Ιταλικά δεν μιλάς. Κάνε έτοιμα, έτοιμα. Αχ, τι τραβάω πάνω στα καλά μου νιάτα. Έκανε λέει. Μόλις τώρα έχουμε κοντά μας τη μεγάλη πριγκίπισσα. Την έχουμε κοντά μας. Hello. Welcome my dear. Oh my dear. Είναι αστρόλογα μου. Είναι μεγάλη μου τιμή. Very pleasant you are here. Thank you so much. Thank you. Pleasure is all mine. Που μια τέτοια σπουδαία προσωπικότητα. Αντρούλη δεν θέλει πολλά πολλά η κοπέλα σου. Μια τόσο σπουδαία προσωπικότητα. Who very famous person he is, he is there. Yes, I know, yes. Είναι μέσα στο live μου. Ναι, το είπα. Το ξέρει. Yeah, nice to see him again. Θα της βάλω ένα τραγούδι στα αγγλικά να ακούσει το Nugget. Μου στέλνει εμένα όμως να ειδοποιήσω ότι βιάζεται να φύγει, θέλει να ακούσει το τραγούδι ρε Δρεβούλη. Δεν μπορεί να καθοθήσει πολύ καλά. Κάθε λόγα μου μπορείς να κάνεις αυτά που σου λέω εδώ γιατί έχεις έρθει για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Με πιέζουν όμως και εμένα από κάτω, μου λένε πρέπει να δεν φύγει. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι σε πιέζουν από κάτω, είναι για ποιο σκοπό ανέβηκες και τι λέω εγώ. Η από κάτω, μια ζωή από κάτω θα μείνουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λίτρα. Η από κάτω, τους γράφω στο από κάτω. Η από κάτω θα μείνουν από κάτω μια ζωή. The famous song of Mr. Andreoulis, Ανδρεαδάκη. Thank you so much, thank you. Το τραγούδι ψάχνω να βρω ένα λεπτό να το βάλουμε όπως ξεκινάει το τραγούδι. Ανδρεόλη, βάλε τον ποιο, τον Άγκετ, ποιο θα βάλει. Τον Άγκετ θα βάλω. Εντάξει. Αγγλικά μιλάει η γυναίκα. Είναι English. Τον Άγκετ, τον Άγκετ θα βάλει. Το ξένο τον Άγκετ. Παρακαλώ κάντε βίντεο αυτό το live. Στείλτε μου βίντεο. The lights, the color, the sound, the music, the people, the crowd. Nowhere they want to be. Come on and play with me. Αντρεούλη, να τραγουδάς και εσύ λέει. Να τραγουδάς και εσύ. I'm going to get naked with you.
Το μισό Dubai είναι στα σχόλια. Όλο το Dubai στα σχόλια σήμερα. Parlez-vous français? Comment tu t'appelles? Oui, oui, je m'appelle. Salut, ça va? Ça va, merci, je viens. Je suis comme lui. I can't really hear you. I think it's your machine. Τρεμπιέν. Τρεμπιέν, wow. Αυτό nice. Και την πριγκίπισσά μας. Καλά γαϊτήλ. Nice, mashallah, nice. I love you, my friend. Thank you. We love you too. Thank you. Very nice. Very great. Nice. Έχω πει και άλλα τραγούδια, πες στα αγγλικά. Ναι. Αστρολόγα. Πες ότι είναι διάσημος, είναι famous και τα λοιπά. Πες τα αστρολόγα. Αστρολόγα. Very famous in Greece. Very, very famous. Έχω πει yes. πολλά τραγούδια στα αγγλικά. She just recorded a lot of songs in English. Και ένα από αυτά είναι της μεγάλης Ραφαέλα Καρά, το αφαρλαμόρικο μιντσατού στα αγγλικά, do it again with love. Έτσι. Yes, she songs also Ραφαέλα Καρά's song in English. Do it again with love. Holding fast. Yes. Never mind if it doesn't last. Do it again with love. Je ne regrette rien. Edith Piaf. Yeah. My teacher, I love you, Edith Piaf. I love Edith Piaf too. Yeah. No. Edith Piaf, η Κάλλας της Ευρώπης, η Μαρία Κάλλας της Ευρώπης, πες αστρολόγα. The Maria Callas of Europe. In France. Yes, Piaf, yes. Piaf. Andreoulis, Mr. Andreoulis won't see your nice meeting room and guest room. I am going to sleep now because in my room. If like it's possible, maybe tomorrow if they open, if it's possible. Ναι, να μας δείξει κάτι, ναι, να μας δείξει. Να μας δείξει κάτι, παρακαλώ πολύ, γιατί εγώ δεν τα είδα πριν. Και να κάνετε βίντεο, παρακαλώ, να τα έχω, καταγράψτε τα βίντεο. Because before he's left, and he not saw your house. Κάποιο χώρο να δω που μου αρέσει πολύ, πες το παλάτι. Ναι, your small palace. He won't thank see you, again. Thank you. No, maybe tomorrow if he opens. Ah. I can wait tomorrow. Πάλι θα μας κάνει μια tour στη βίλα της εκεί πέρα. Ναι, θα κάνει ένα τουρνέο. Λίγο κάτι να δω, τόσο λίγο. Ναι. Little. A little now? Yeah. I'm very far in my room.
Λίγο στο Μαδόνα στο room, ναι, στο σε please, my friend. Okay. Please. Θέλει να δει. Μπορεί. Δεν θα κοιμηθούμε. Λέει ναι, δεν θα κοιμηθούμε. Οκ, αμάρτες. Αδερούλη, αδερούλη, υπάρχει πρόβλημα. My friend, my friend came okay. to the life. Οκ, okay, my friend, οκ. Okay. Asking if I okay, 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 I love you, okay, okay, okay. Thank you, thank you. Thank you, my love, thank you. So much. Ah, yeah, yeah. I love you, I love you. Thank you, sweetheart. Thank you very much. My friend are here. Δεν είναι μεγαλειοτάτη, δεν μπορώ να το πω αυτό. Ρε, εγώ θα το πω, εγώ το λέω εγώ. Πες το εσύ, λοιπόν, το λέω εγώ. Δεν μπορούμε να την προσφωνήσουμε έτσι, είναι προσφωνή, παιδί. Την προσφωνώ εγώ, λοιπόν, πες το. Είναι προσβολή. Αδερφούλη, δεν θέλω διατύχηση, είναι προσβολή, λέμε. Δεν γίνεται να το πω αυτό το πράγμα. Μα δεν μου λες κάτι. Μη στο live μου θα μου πεις τι είναι προσβολή, τι λέω εγώ. Το λέω εγώ. Μα παιδί μου, δεν μπορούμε να την κάνουμε, να του το πω. Μα το λέω εγώ, σου είπα. Εσύ μπήκε να με μεταφράσει, να βοηθήσει. Βάλετε σύμφωνα με, το, με τον τύπο, δεν κάνει. Ναι, ναι, με έχω πρόβλημα. Με το καταλαβαίνω. Μπορεί και μηνύματα απαγορεύεται, λέει. Λοιπόν, αυτά τα μηνύματα που σου στέλνουν, αυτέ που σα στέλνουν, δεν ξέρω ποιε είναι, αλλά εγώ θα βάλω και άλλο μεταφραστή αύριο εδώ. Μπράβο, δεν ξέρω. Λέω αλήθεια, απαγορεύεται να την πούμε έτσι. Προσβάλλεται. Δεν απαγορεύεται τίποτα. Έχω εντολέ ότι θα πω εγώ. Ο πρόεδρος λέει ότι δεν γίνεται να τη λέμε, έτσι αισθάνεται άσχημα τη θέλα. Μπορείς να καταλάβεις. Θέλα να είναι άμεση με τον κόσμο, ναι. Πιντί. Να, ορίστε, 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 ορίστε. Ορίστε λοιπόν, αγαπητές, δείτε λίγο πάντα υπάρχει. Thank you very much. It's 4:30 in the morning. Oh my God. It's 4:30 in the morning. Oh my God. It's 4:30 in the morning now. Oh my God! Oh. Ορίστε, πάρε και τις ενέργειες. Καταγράφτε παρακαλώ το βίντεο, το θέλω για να μυθιστώ αυτό το βίντεο. Παρακαλώ πολύ, καταγράφτε το. Και στείλτε μου το, καταγράφτε το βίντεο, παρακαλώ. Oh my God! Very special! Thank you. Your history! Και γκάρα, θέλει και γκάρα. Και γκάρα θέλει και γκάρα. House here. Oh my god. Και γκάρα. Oh my god. Αμεγκέ, αμεγκέ. Black series. Oh my god. Yeah, the black series. Black series. Oh my god. Very good, bravo, bravo. Thank you, my friend. I love you. You're welcome. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Welcome for the Grecia. Welcome. Thank you so much. Welcome to you guys and nice to meet you. I love you. Love you. Thank you so much. It's 4:30 in the morning here. Είναι 4:30 το πρωί. The song was very nice. Ψιλικοκό ήταν αυτά, πως είδατε, ήταν ψιλικοκό. Having a good friend like you, thank you so much. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που επιβεβαίωσε πέσεις για τους αγώνες στην Ιγυρία, για την κοινωνική προσφορά στην Ιγυρία. Μπράβο. My sweetheart. Angelo said it's better goes for sleeping. Yes, yes, I know. yes. Okay. You have a good night, guys, and thank you for everything. Good night. Habibi. Thank you. Good night. Good night. Bye. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye, all of you. Thank you. Bye. Τη φέραμε σε δύσκολη θέση, Ανδρεούλη, αυτό με το αγαλλιότατη. Θα έχει πρόβλημα με τις αρχές εκεί θα πέρα. Θα μου επιτρέψεις να φέρνω και τις βασίλισσες σε δύσκολη θέση και θα μου επιτρέψεις όπως η Μελίνα Μερκούρη που έδωσε το χέρι της στη βασίλισσα της Αγγλίας με το αριστερό χέρι, γιατί πάντα στις βασίλισσες το δίνω με το δεξιό και εγώ με το αριστερό θα της το δίνω. Έτσι, έτσι. Γίνανε μεταφράσεις. Μπράβο, Τσίπρας. Και δεν έπεισε και ψιλικοκό, κατάλαβες. Δηλαδή δεν μπορώ αυτά τα πράγματα, κύριε. Με ξάρια και με ξάρια μείναμε.
Έπρεπε να μας γράψουν δύο κουστούμια, έπρεπε. Μας έχει γράψει πάντως μετά το σημερινό βίντεο η ιστορία. Έτσι, μπράβο, πες τα. Μας έχει γράψει ιστορία, ρε παιδιά. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Αύριο, αύριο θα δείξω και παραλίες και αυτά. Είναι μες στη θάλασσα. Μες στη θάλασσα. Ναι, να δεις βίλα μες στη θάλασσα. Μας έδειξε μες πριν το σπίτι, μας έκανε τουρ. Γύρω γύρω και νερά. Σπίτι. Νερά. Μιλάμε τρέχαντα νερά. Νερά. Ναι, νερά. Πολλά νερά. Δίπλα... Ας δούμε βέβαια, παιδιά, νερά. Και οι Έλληνες να ανοίξουν λίγο το μάτι μας, να δούμε λίγο αυτά τα υπέροχα τοπία. Τι θα δεις, εσύ θα πας. Εγώ είμαι καλεσμένος, έχω πρόσκληση ξανά την πριγκίπισσα. Θα βγάλουν πολλές σπυριά, πολλές εδώ μέσα. Είμαστε καλεσμένοι, παιδί μου. Θα πάει αντιπροσωπεία. Ελληνική αντιπροσωπεία θα κατέβει με Ανδρέουλε, αρχηγό. Είδατε για να έχετε τέτοια μαγουλάκι πως παίρνει από γι' αυτό τα φτιάχνει. Γι' αυτό τα φτιάχνει τα μαγουλάκια. Έτσι. Εξάλλου, εγώ το έχω βρει πλέον το ελιξίριο. Το ελιξίριο της νεότητος. Ναι, κατεβαίνω εγώ σιγά σιγά γιατί δεν λέω υποψηλικό, πρόεδρε. Και το μεταφραστικό μου έργο. Δεν είπαμε να... τίποτα. Δεν βλέπω πρόεδρε, ενώ τριγυρνάς. Και εγώ τζάμπα η μετάφραση. Τζάμπα. Λίτρο, θέλω να σε δέρνω μια εβδομάδα, ρε Λίτρο. Δεν μου δέρνεις να με κάνεις. Εγώ να σε δέρνω. Δεν πειράζει, Βρασσαλόγα μου. Εσύ που ξερνάς, Μαρίτα μου, γιατί ξερνάς, για πες μου λίγο. Γιατί αγάπη μου ξερνάς εσύ. Γιατί σε βάλαμε σε ένα βίντεο μέσα να ξεστραβωθείς, να δεις λίγο το μάτι σου, κάτι που δεν το ξαναδείς ποτέ. Το βλέπεις για μία φορά τελευταία ζωή σου. Γιατί εγώ τα έχω δει με τη Βίλα Ιόλα αυτά στην Ελλάδα. Από 10 χρόνια μπαίνω στο σπίτι του Ιόλα. Καλά, κατεβαίνω εγώ σιγά σιγά. Να σε καλά, βε... Λίτρα, θα σε στείλω Νιγηρία, Λίτρα, αυτό ήταν. Ο κύριος Πρόεδρος μας ακούει, τα μισθά μου θέλω, τα μισθά μου, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλουμε τα μισθά μας. Λίτρα, είσαι είδωλο, μόνο αυτό σου λέει. Αστρολόγα μου, επειδή εγώ είμαι λίγο... Δεν ξέρω από αυτά. Λάρτς, πάρε και εσύ από μένα τώρα, μια και μου κάνεις μετάφραση εδώ. Όπα, έλα, γόρι μου. Πάρε καμιά 40-50 λουλουδάκια, έτσι, γιατί γουστάρω. Έτσι. Γιατί σε μια κυρία και στις κυρίες πάντα είμαι ευγενής, έτσι, γιατί γουστάρω. Σε ευχαριστώ που μου κάνεις τη μετάφραση, κοπελάρα μου, να είσαι καλά. Κύριε Πρόεδρε, μην τραπάει και σε καμιά... Εγώ. Πήγαινε με χιλιά, θέλω να πάω χίλια, αδερόλοι, θέλω να πάω χίλια. Να χιλιάσω θέλω. Είναι large παιδί μου άνθρωπος, δεν είναι εσύ. Έχει αέρα πριγκυπικό σήμερα, δεν είναι ο άνθρωπος, είναι πολύ. Είμαι γεννημένος πρίγκιπας χωρίς βασίλειο. Έλα να σε πάμε χιλιάρα λίτρα, μια και το θέλεις έτσι και μπορούμε και σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις κάνει για εμάς. Εδώ πέρα έρχονται. Να τα χιλιάρικα. Λοιπόν, σε πήγαμε χίλια έτσι γιατί γουστάρουμε. Και ήδη είπε ο πρόεδρος, λες, έχεις ιδιαίτερη εκτίμηση, είσαι η δυναμία του. Το έχει δηλώσει. Ποιανού? Η πριγκίπισσα αυτό έλεγε ότι σε έχει γνωρίσει μέσα από τον πρόεδρο που λέει τα καλύτερα για σένα. Για τον Νίκο ή για μένα? Για σένα, για σένα. Για σένα. Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου τιμή να με αγαπάει ο Άγγελος, ο πρόεδρος, είναι μεγάλη μου τιμή ο καρφωμένος, μεγάλη μου τιμή. Γιατί αυτόν τον διεθνή Έλληνα επιχειρηματία δεν τον έχουν καταλάβει ακόμα. Νομίζαν ότι έπαιζε μαζί τους και ότι ήταν φάντασμα, αλλά είναι πραγματικότητα με σάρκα και ωστά. Τι να πω, δεν καταλαβαίνω ο κόσμος. Δεν πειράζει. Άντε κατεβαίνω και εγώ να ξεκουραστώ λίγο. Πολύ μετάφραση σήμερα, πολύ ταλαιπωρία. Πολύ ωραίο αυτό το live. Αυτό το live μπορώ να πω ότι ανήκει στο National Geographic, δηλαδή σε μια σπάνια αναδρομή, σε σπάνια σημεία, σε σπάνια άτομα. Χάσαμε και την αστρολόγα μας, πάει, μας έφυγε. Εγώ πραγματικά ειδονίστηκα σήμερα, ψυχικά, ναι. Κεφαλικά. Εγώ πιστεύω για δύο μέρες δεν θα κοιμηθείς. Πιστεύω θα πας ερή. Μωρέ, θα κοιμηθώ σαν μπουλάκι και θα ξυπνάω και πίνοντας τα πεπτίδια μου για να γίνομαι κάθε μέρα και νεότερος και ωραιότερος. Θα ξεβλάχεψε σήμερα, Ανδρεώλη, θα ξεβλάχεψε.
Ανέβει επάνω ο κύριος Γιάννης Λίτρας. Λοιπόν, όλα ήταν ένα μοντάζ. Είσαι ψεύτης. Δεν πρέπει να κοροϊδεύεις τον κόσμο έτσι. Να τρολάρεις τον κόσμο. Δεν πρέπει να τον κάνεις να περνάει καλά τον κόσμο. Πρέπει να αρχίσεις πάλι να βρεις και να κάνεις. Τώρα, αυτά όλα ήταν μια εικονική πραγματικότητα από ό,τι καταλάβατε. Η γυναίκα ήταν ψεύτικη, μουσαντένια. Όλα δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι όλα ένα ψέμα. Αντρεούλη, ένα ψέμα. Καλά, καράφλα, εσύ τι τα λέμε για εσένα, κωμωδία, άστο. Εσύ πρέπει να πάρεις μετάλλιο. Μετάλλιο. Αλλά τώρα να βγάζεις τέτοια ψεύτικη γυναίκα μέσα σε στούντιο, στη Universal, κάτω στο Hollywood, να πούμε, και να κάνεις τέτοια παραμύθια. Α, καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Βέβαια τώρα δέσαμε. Πώς δεν δέσαμε, άμα δεν έμπαινα εγώ, ναι, δεν αμέσω. Εγώ έχω εδώ τον υπολογιστή και τα σχεδιάζω τώρα. Μπράβο, κοψέραψε. Έχω βάλει Autocad, έχω βάλει Photoshop, έχω βάλει Illustrator, όλα τα έχω βάλει. Τους ενόχλησε μάλλον που η φωτογραφία μου. Πέτρα, και εσύ το έχεις πολύ δυνατή ομάδα στο τέτοιο, να ξέρεις, στα εφέ και σε αυτά, στα special εφέ. Ναι, έχω δυνατή ομάδα στα special εφέ. Τους ενόχλησε μάλλον που η φωτογραφία μου δεν υπάρχει νόημα, έπαιξε σε παγκόσμιο επίπεδο όπως της Νταϊάνας και της μητέρας Τερέζας. Πες τα. Γιατί είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που παίζει φωτογραφία του μέσα σε παιδιά με αγώνες πείνας δίπλα τους. Μια μητέρα Τερέζα και μια Νταϊάνα από τη θυμάται μνήμη μου, μόνο και ίσως και ένας Μάικλ Τζάκσον. Μπράβο. Να σου πω, και μουσαντένια και ψεύτικα να είναι όλα. Ποιον πειράζουμε, μια χαρά δεν περνάμε, δεν κάνουμε το χαβαλέ μας, δεν κάνουμε και το τρόλ μας. Ποιον πειράζουμε, βρήσαμε κανένα. Δεν είναι όμως ούτε μουσαντένια, ούτε ψεύτικα. Εγώ σου λέω είναι όλα ψεύτικα, είναι ένα τίποτα, ένα φου. Μια άμμο, σκέτο. Από το Ντουμπάι άμμο είναι, σκέτη, τίποτα άλλο. Ποιον πειράζουμε, έγινε κάτι. Μες στο χαβαλέ μας κάνουμε, δεν έγινε κάτι. Αλλά τώρα μπαίνει σε τέτοια φάση και να κοροϊδεύεις τόσο πολύ τον κόσμο, εντάξει, σήμερα το παρατράβηξες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Αμαριλής μου. Να είστε καλά, αγάπη μου. Ανέβασε αστρολόγα. Ανέβασε αστρολόγα. Θέλω να ανέβει η κυρία αστρολόγα μας. Να μας πει λίγο και το χάρτη. Τις επόμενες μέρες πώς θα πάει. Λίγο να μας χαρτώσει, λίγο να μας χαρτώσει. Τι να χαρτώσει, τον έβγαλε πάλι. Φίλη της αστρολόγας, ακούστε τώρα. Η κοπέλα ήταν φίλη της αστρολόγας από την Κρουαζιέρα που είχε πάει στα νησιά εδώ του Αργοσαρονικού φέτος. Γιατί είναι ψέμα του είχε πάει Κρήτης και Κυκλάδες. Εδώ Αργοσαρονικό ψέμα. Τη γνώρισε την κοπέλα. Σαλαμίνα, σε Σαλαμίνα. Είχε κερδίσει, η κυρία είναι από το, πώς το λένε, εδώ από την Αίγυπτο, και είχε κερδίσει ένα διαγωνισμό κρουαζιέρα στον Αργοσαρονικό. Και γνωρίστηκε με την αστρολόγο και εμείς την κυρία την εκμεταλλευτήκαμε. Κακό, ποιον ενοχλήσαμε. Άρα από αγγλικά, δεν ξέρω τι λέει στα αγγλικά γι' αυτό. Τσίπρας. Τσίπρα. Καλά πήγαμε. Δεν σε φτάνω, Λίτρα, δεν σε φτάνω. Ναι, ναι, και για τα παιδιά, ναι, κοροϊδεύουμε και για τα παιδιά. Έχεις δίκιο εσύ που το γράφεις, δεν είμαστε σοβαροί. Δεν τρέπεστε λίγο, να κλέβετε. Να πεις. Να πεις. Σε λίγο καιρό θα πάω επιτόπου στους αγώνες και θα είμαι και εκεί εγώ, να βλέπετε και τη φάτσα μου. Θα είναι και αυτή η εικονική πραγματικότητα να είμαι εκεί επιτόπια στο εξωτερικό. Και ξέρετε, εκεί πέρα στους αγώνες πάνε με καπέλο όπως το άσκοτ της Αγγλίας. Με καπελαδούρα, ναι, έτσι. Φραπ. Δεν μπορώ να ανεβάσω γιατί δεν βλέπω τα αιτήματα, παιδιά. Κάτι έχουν γίνει και βλέπω τα αιτήματα. Προσπαθώ να δω, αλλά δεν υπάρχουν αιτήματα και δεν τα βλέπω τα αιτήματα. Έχουν χαλάσει τα αιτήματα. Δεν έχω και καλό ίντερνετ. Σου είχε κάνει και η Μαρία μου από ότι τώρα μου έκανε κλίση. Για κοιτά. Δεν βλέπω, σου λέω. Τα πάω να τα ανοίξω, να του βάλω του ανθρώπου και δεν μπορώ να δω. Την κυρία Μαριά μου τη βλέπω. Θα τη βάλω, ναι, την βλέπω. Βάλε. Καλησπέρα. Καλημέρα. Λίγο πιο σιγά, γιατί είμαι στο κυνήγι κροκοδίλων. Λίγο, ναι, πιο σιγά και δεν μπορώ να πιάσω τίποτα. Σας ακούω, χαίρομαι που σας ακούω, αλλά έχω βάλει ξόβεργε σε δύο κροκοδίλους και δεν μπορώ, ναι, να τους πιάσω, ναι, διότι μιλάτε πολύ, πολύ, πάρα πολύ δυνατά. Το κροκοδιλάκι, ας είστε. Έλατε. Χαίρετε. Κροκοδιλάκιας ο κύριος.
Έχετε πάρει και ξόβεργα, τι έχετε πάρει και τι πια. Με ξόβεργες σου κυνηγώ, με ξόβεργες, αλλά μου κάνετε θόρυβο διότι σας έχω βάλει και σας ακούω και μου τους έχετε... Έχει και αλιγατόρες, ή μόνο... Έχετε και ψαροντούφεκο μαζί. Μόνο για αλιγατόρες, που είναι και πιο μικροί. Αλιγάτορες, ο Σύφης. Ο Σύφης ο κροκοδυλάκιας. Ωραίος, αργικός. Πώς και σε ξεμιώσεις εσύ 3 παρά 20, τι έπαθες? Μα εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ, Γιάννη. Ποιος σου είπε ότι κοιμάμαι? Το πνεύμα μου κοιμάται. Τι έχουμε, για πες. Τίποτα ρε, τώρα σηκώθηκα. Πώς θα είδες τα πράγματα? Πολύ ωραία, με πάρα το θεατρικό, πολύ ωραία. Με τη fake πριγκίπισσα και τα fake νιγηρίες και τέτοια. Ναι, όλα είναι ψέματα, τα κάνει ο Λίτρας όλα. Έτσι. Άμα έχεις καλό στούντιο, εφέ, Αθηνικέ. Βλέπεις. Αν έχεις ψεύτικο στούντιο, εφέ, τα κάνεις όλα. Κατασκευάζεις και τον Αντρεούλη να είναι μέσα στα βουνά. Θα σε φτιάξουν, θα σου κάνω ένα βουνίσιο, θα στο κάνω. Έτσι. Μα και τώρα ο Νίκος έχει καταφέρει ότι ό,τι βλέπουμε εδώ δεν είναι στο TikTok. Ο Νίκος έχει κάνει ένα άλλο παράλληλο φανταστικό TikTok και νομίζουμε ότι είμαστε μέσα. Στην ουσία δεν, ναι, δεν είμαστε μέσα. Στην ουσία δεν είμαστε εδώ μέσα. Είμαστε κάπου αλλού, σε ένα άλλο κουτί που μας δείχνει ότι είμαστε εδώ μέσα. Είμαστε στη σφαίρα της φαντασίας. Είμαστε στο κουτί Lit Generation. Έτσι, ναι. Κόψε, ράψε. Έχει ψαλίδι και μια κλωστή με βελόνα. Νίκο μου, είσαι άσπρος. Είσαι πολύ άσπρος. Το άσπρο, το επικίνδυνο. Είναι φαντασματάκι ο Κάσπερ. Τώρα, Νίκο μου, είσαι κόκκινος. Έσαξες τώρα, έσαξες. Για να το πιάσεις το χέρι μου, θα γίνει μοβ. Θυθιζόμαστε, τερματάμε. Ναι, Μαρικάκι. Και αν πάρεις σωστά, θυθιζόμαστε. Θα γίνει μοβ. Πώς πάνε τα σκυλιά εδώ πέρα. Έχω και σκυλιά εδώ, με κυνηγάνε τα σκυλιά. Ρώσε, αγόρι μου, έχεις κάνει γυαλίσσα, είσαι κομπλέ. Είμαι έτοιμος, ναι, έχω κάνει τις δεκαετίες το εμβόλιο, που είναι για 10 χρόνια. Αυτό, να μην πάθουν τίποτα τα σκυλιά, γι' αυτό λέω, αν δεν έχεις κάνει τις λύσσες, είσαι έτοιμος. Έχω κάνει αντιδετανικό δεκαετία. Νίκο, τώρα που θα κατέβεις κάτω... Ναι, όλο κάτω κατεβαίνω. Είχα κάνει μια επένδυση, είχα πάρει 2 καμήλες και πρέπει να έχουν ζευγαρώσει τόσα χρόνια και πρέπει να... Θα πάρω ένα, θα το υιοθετήσω, θα του δώσω όνομα. Τι όνομα θες, τι είναι, θηλυκό ή αρσενικό? Να, ξέρω πόσα θα είναι τώρα, αυτά θα έχουν γεννήσει και θα είναι πολλές. Μπορεί να είναι και ένα κουράδι. Λιοντάρια. Και τα λιοντάρια κατέβει από γέννηση, γίνονται σε σοβαρές, έμαθα. Ναι, αλλά... Εμένα ζευγαρώσαν τα λιοντάρια μου και γεννήσαν ένα ολόμαυρο. Τι ολόμαυρο? Λιοντάρι. Κύριε των δυνάμεων. Είναι σπάνιο. Μαύρο πρώτη φορά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μαύρο λιόνταρο, δεν έχεις δει? Όχι. Ναι. Τι λες, πώς λέμε μαυρόγατα και τα λοιπά. Μαυρολιόνταρο, ναι, κύριε το δυνάμιο, και όμως είναι αληθινό. Ναι, μην ξεχνιέστε από κάτω, δεν κάθομαι εδώ πέρα, κάθομαι να συμπληρώσω το χιλιάρικο, μην τρελαίνεστε. Ναι, ναι. Έχουμε σήμερα και μετάφραση, Λίτρα. Εγώ συμπλήρωσα, εγώ συμπλήρωσα. Αδρόλη, να πάει χιλιάρικο η κυρία. Έλα. Ρίξε κάτι, γιατί εγώ έριξα. Τα έριξα σε ένα κοριτσάκι πριν, εγώ. Σε παρακαλώ, είναι κλειδωμένο το προφίλ μου. Αν μπορείς μετά να κατέβεις, στείλε ένα μήνυμα το τηλέφωνο του Γιάννη που να μου το στείλει ο Γιάννης στο Messenger που σε θέλω κατεπήγον το τηλέφωνο σου. Θα στο στείλω. Όχι, του Γιάννη στείλ το να μου το στείλει γιατί είναι κλειδωμένο το δικό μου προφίλ. Θα το στείλω στο Γιάννη. Ευχαριστώ. Τι θα κάνουμε τώρα, ρε παιδιά, στο σχόλιο, με το σχόλιο θα ασχοληθούμε αφού είναι τόσο γαμιά, σας έρθει. Τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε πέσει σε περίεργους εδώ μέσα. Γιάννη, όταν θα σου στείλει η Στέλλα το τηλέφωνο, μην ξεχάσεις, στείλε μου το στο Messenger το πρωί. Όποιος λέει κάποια πράγματα θα τρώει φάπα. Όποιος λέει κακά πράγματα θα τρώει και ξάπλα. Φάπα, ξάπλα. Εγώ παιδιά, ό,τι και να γράφουμε, δεν φοράω τα γυαλιά μου και δεν βλέπω. Και φάπα και ξάπλα. Έλα μωρέ τώρα, τι ασχολείσαι. Ό,τι και να γράφουνε, δεν βλέπω την. Εδώ πρέπει να ανοίξουν τώρα τα κλουβιά για γιορτές. Οπωσδήποτε πρέπει να ανοίξουν τα κλουβιά. Εντάξει, καλωσορισμένα. Πρέπει να ανοίξει ο ασκός τώρα του αιώλου. Εγώ έχω ένα,
Εγώ έχω ένα ασκό κρασί λευκό πεζόν σε ασκό με σακάνι. Άνοιξε το και αυτό θα χρειαστεί. Σε βούτα. Ασκός να είναι και ό,τι να είναι. Κεφάλι να φτιάχνει και διάθεση. Κρασί είναι άρα. Ναι, μια χαρά είναι, μια χαρά. Να ανοίξει και ο ασκός του κρασιού. Στέλλα, στείλ το στο Γιάννη. Γιάννη, στείλε μου το όμως, μην με ξεχάσει. Θέλω πρωί να την πάρω που θέλω κάτι. Ναι, βέβαια. Βέβαια θα το στείλω, πώς θα το στείλω. Γιατί αν το στείλω, μου το στείλει. Στο παιδί σου τι χαρά, Ανδρεούλη μου. Καλά, κοιτάξτε πρόσωπο σήμερα. Καλά, μιλάμε με αυτά που ήρθε τα. Είναι ίδρυμα, λάμπει, λάμπει σήμερα. Δεν σταματάει να χαμογελάει, φίλε. Τι έχει πάθει. Τι έφαγε για αυτά τα αιμοπετάλια, τι έφαγε σε αιμοπετάλια, τι είναι. Όχι, όχι. Τα πεπτίδια λοιπόν. Τα πεπτίδια. Τι αιμοπετάλια. Τι έφαγε πεταλίδε. Που τον τελευταίο χρόνο γελάτε εσεί, αλλά τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγεία που δεν το ξέρει ο κόσμο. Τι είναι, τι είναι αυτό, εξήγησε μου αυτό, τρώγεται, τι είναι αυτό, το βάζουν σε ένεση, τι είναι. Είναι χάπια, χάπια, χάπια. Είναι θεραπεία που γίνεται για κάποιες εβδομάδες. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά τα παίρνει ανάπηρος άνθρωπος και σηκώνται πάνω. Ναι, και τρέχει. Τι είναι αυτά, εσύ που τα προμηθεύτηκες, εμείς μπορούμε να βρούμε. Μπορείτε να βρείτε, όποιος επικοινωνεί μαζί μου, έχω τα μυστικά, εγώ έχω τα μυστικά μόνο. Ελιξίρια, Είναι πολύ φωτεινός, είναι πολύ φωτεινός, αφού αυτή τη στιγμή άμα ανοίξω κάμερα έχω κλείσει τα πάντα φώτα όλα, διότι μου εκπέμπει μία τρομακτική ενέργεια που ανάβει λάμπα μου. Το πορτατήφ αυτή τη στιγμή ανάβει. Και λίγο, να σου πω, μήπως έχεις και πολύ φως. Κύριε Μπότη, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζα χωρίς λόγο, λόγω ότι είχα μια ευαισθησία στα στόμα. Ω, Χριστάρα, μηδενιστή, καλησπέρα. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα γόνατά μου, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Η αλουνοϊκό, πώς το λένε. Η χόνδρη. Η αλουρονικό. Μέσα σε τρεις ημέρες με τα πεπτίδια. Ρωτήστε τη Μέρη και θα ήθελα να το πει κάποια στιγμή. Πες το λόγο. Με είδε η Μέρη να βγαίνω από τα μάξι τρέχοντας. Περίμενε, Εύα, χτύπησες πεπτίδια. Ναι, τα χτύπησε. Σε ενέσιμο. Σε χάπια, από τη Ρωσία. Δεν είναι πεπτίδια, ρε φίλε, είναι υποκατάστατα. Δεν είναι υποκατάστατα, είναι γνήσιο πεπτίδιο. Από μεγάλη έρευνα, αυτή που έγραψε το βιβλίο στην Ελλάδα που το μετέφρασε είναι φίλη μου. Με φύκια. Τα πεπτίδια αναζωογονούν τον οργανισμό. Μπράβο. Είναι πεπτίδια και πεπτίδια. Και υπάρχουν πεπτίδια για τα οστά, υπάρχουν πεπτίδια για τα νιάτα, υπάρχουν πεπτίδια για τον προστάτη. Υπάρχουν διάφορα πεπτίδια. Και ο πατσάς, να ξέρεις. Και ο πατσάς. Ο πατσάς έχει να κάνει με τους χόνδρους. Τρώω κάθε μέρα ένα πιάτο με από πόδια μοσχαριού. Ναι, αλλά άμα τρως κάθε μέρα ένα πιάτο από πόδια μοσχαριού, μετά θα γλιτώσεις τα γόνατα και θα πας από χοληστερίνη. Δεν παθαίνω χοληστερίνη. Δεν έχω ούτε κληρονομική και τα πεπτίδια σε κάνουν να μην παθαίνεις χοληστερίνη. Δεν ξέρω. Όχι κάθε μέρα πατσά. Μέρα παραμέρα. Το στομάχι φτιάχνει, κύριε Μπότη. Ναι, δεν είπαμε για χρόνια, είπαμε για ένα εξάμηνο έστω. Το ξέρω. Το ξέρω κι εγώ, έτρωγα μέχρι που τελειώσαν τα πόδια από τα μοσχάρια της Κρήτης όλα. Τα κούτσα. Όποιος με αγαπάει να μου προμηθεύει ένα φορτηγό πόδια μοσχαριών, να σου καταψύχνει. Θα βρούμε τα πόδια, δρόλου τα πόδια. Πρέπει να πάρεις ένα καταψύχνη εκεί για να τον εφορτώνουμε. Σε λίγο καιρό έρχεται ο καταψύχνη και θα εφορτώνω πόδια μοσχαριών μέσα. Πρέπει να είναι φουλ στη. Φουλ. Ή οτιδήποτε. Φουλ στα πόδια. Όλα τα μοσχάρια θα είναι κουτσά, θα πηγαίνουν. Για να κρατήσει ο Αντρεούλης αυτή την επιδερμίδα, τρώει και θυσιάζεται. Έτσι, άρχοντα. Ορίστε, η ντύμη εδώ, θα τα κόψω εγώ, λέει, ας τα φέρω άρχοντα, ορίστε. Πρέπει να έχει μοσχάρια η κυρία. Εγώ δεν βλέπω τα σχόλια, παιδιά, την τύφλα μου δεν βλέπω. Μια θαμπάδα βλέπω εδώ, γιατί δεν φορώ τα γυαλιά μου. Και σαν να τρεμοσβήνουν κάτι μικρά λαμπάκια. Ούτε πουθωρό πράγμα. Μόνο τη λάμψη του εθνικού βλέπω. Ναι, σήμερα το βλέπω και εγώ. Γυαλίζω σαν λάμπα. Του μοσχαριού θέλουμε καλά. Είναι και από τέτοιο και από γίδα.
Απαγορεύονται μόνο μοσχαριού είναι για το. Τι δουλειά έχουν ρε από εκεί τα πόδια, ρε τρελώσει, ρε, αφού δεν έχουν λιπαρότητα και δέρματα. Είναι αυτά είναι για άλλε φάσει, δεν ξέρει. Τα πόδια μοσχαριού μόνο κάνουν για το κολαγόνο αυτού του είδου που μιλάω εγώ. Έτσι. Σωστό. Τι θα κάνουμε τώρα που ξυπνήσαμε ρε, που στενάμε, τι θα κάνουμε μέχρι το απόγευμα. Τίποτα, θα ανοίγεις και εσύ τώρα θα παίζουμε αγώνες μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι την άλλη μέρα. Συνέχεια. Να γκουγκλάρετε παρακαλώ και να διαβάσετε στο Google τι είναι τα πεπτίδια. Εγώ ξέρω τι είναι τα πεπτίδια. Εγώ ξέρω είναι τα πεπτήρια. Θαύμα, κύριε Μπότη, σας το λέω ειλικρινά. Και αν κάνεις και ενέσιμο, είναι ακόμα καλύτερο να ξέρεις. Κοιτάξτε, η θεραπεία είναι ιδιαίτερα ακριβό, έτσι. Δεν μας πειράζει αυτό. Η θεραπεία όμως των χαπιών αυτών των συγκεκριμένων, που είναι κάψουλα, δεν είναι χάπι, και δεν πουλιάται σε φαρμακεία αυτό, γιατί δεν συμφέρει τις φαρμακοβιομηχανίες να θεραπεύονται οι ασθενείς τόσο γρήγορα και τόσο δυνατά και μόνιμα. Δεν είναι κάτι που το φτιάχνει σήμερα και ξαναγίνεται. Εγώ τελειώνοντας τη θεραπεία για τους χόνδρους, κάτω πίνω και για τα αιώνια νιάτα, θα κάνω μετά από 2 μήνες, θα το αφήσω αυτά για 1 χρόνο και θα κάνω τη θεραπεία του προστάτη που είναι για άλλους 2 μήνες, για να είναι ο προστάτης δυνατός και να έχει τις στήσεις του 20χρονου. Πολύ ωραία. Σε τι σας χρειάζεται αυτό? Για να έχουμε ποιοτικότερο σεξ. Α. Έτσι, μπράβο. Εκεί καταλήγουμε. Βέβαια. Όλα αυτά για να αρέσουμε τα κάνουμε. Σωστά. Τι τραβάμε. Κύριε Χρήστο, μια ζωή την έχουμε. Αν δεν αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας, δεν θα μας αγαπήσει κανείς. Για να ανοίξω live να μοιράζω δώρα. Τώρα. Τι θα κάνεις. Εσείς θα ανοίξω εγώ. Τι να κάνω, με ξύπνησε τέτοια ώρα ή δεν να κάνω τώρα? Τίποτα, θα αρχίσουμε αγώνες τώρα. Να βγάλουμε το μόλις κλείσετε με τον κύριο Αντρεούλη, θα παίξουμε, θα κάνουμε προπόνηση να σε παίζω αγώνες. Ναι, μπράβο, έτσι λίγο να προπονηθούμε. Θα σου ρίξω τουλάχιστον να βγει αύριο η φραπούλα του σπιτιού. Να παίρνει πόζες, σα πετάω τώρα λιοντάρια να παίρνει πόζες. Βάλε κουμπάρο. Να πει ο κύριο Κουμπάρο. Πρέπει να αρχίσουμε να προπονούμαστε τώρα σιγά-σιγά. Ναι, θα σου πετάω λιοντάρια να παίρνεις πόζες για να είσαι έτοιμος τη Δευτέρα. Μπράβο, ναι. Και να κλαίω. Θα πέσει γέλιο πολύ. Εσύ θα γυρίσει. Ήρθα για τα δώρα. Άκουσα δώρα και μπήκα. Άκουσα δώρα και προπονήσεις και μπήκα. Βέβαια, άμα δεν είσαι εσύ εδώ, αγόρι μου. Θα ανοίξω εγώ. Εγώ θέλω ανοιχτά θέλω να παίξουμε ανοιχτά. Παιδιά, ομάδα θέλουμε και θέλω πριν να μας τα φέρετε, όταν θα τα γδάρετε και τέτοια, λίγο να τα περάσετε με ένα καμινέτο για τις τριχούλες. Αυτά είναι. Ναι, ακριβώς. Όποιος έχει παιδιά. Λίγο η τριχούλα επάνω, λίγο από ένα υγραέριο, κάτι. Όποιος έχει μουσκάρια, παρακαλούμε πάρα πολύ να τα κουτσάνει. Για να πεπτήρια. Λοιπόν, εγώ οι παραγγελίες για τα πεπτήρια σε μένα. Οι παραγγελίες για τα πεπτήρια σε μένα. Τι είναι μαλάκα με τα πεπτήρια. Εγώ είμαι. Τι. Εγώ τα. Με έδωσε ο Αδρεούλης, μου έδωσε όλες τις. Πώς το λένε. Πώς είναι αυτές τα Αδρεούλη που μου δώσες. Όχι, καρφωμένα είναι, μοντάζ είναι το live. Είναι με τέτοιο, έχει γυριστεί προχτές. Μου έχει δώσει πιστοποίηση και Άιζο. Αυτά το βίντεο δεν είναι αληθινό που βλέπετε μόλις τώρα. Ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Μπράβο, έχει γίνει πριν 400 χρόνια και προβάλλεται τώρα. Καρφωμένα είσαι τίποτα. Κάπου αλλού. Εμείς δεν είμαστε, φαίνεται ότι είμαστε στο TikTok, αλλά στην ουσία αυτό έχει γίνει πριν 4 χρόνια. Λούπα είναι λούπα. Δεν βλέπεις τη λάμψη που έχει ο Εθνικός αυτή τη στιγμή. Μπορεί να βγάζει και 300 βατ. Με δείχνει πριν 30 χρόνια αυτό το βίντεο που βλέπετε είναι σήμερα. Πώς ήμουν πριν 30 χρόνια με δείχνει. Άρα είμαι στα πριν 30 χρόνια. Θα ξεκινήσω καριέρα και εγώ. Πες τους γιατί ήρθες στο μέλλον. Γιατί ήρθες και τι του ήρθες σήμερα. Στο μέλλον για να δω πώς θα είμαι στο παρόν. Μπράβο. Και τι να πει στον κόσμο να προσέχει. Να προσέχετε. Γιατί αυτός ο πλανήτης σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει. Αυτό ήρθα να σας πω. Για τα πεπτήδια πες. Ήρθα να σας δώσω νιάτα. Να σας δώσω την αιώνια άνοιξη. Χρειάζει πεπτήδιο ο άνθρωπος. Γιατί δεν κάνεις giveaway πεπτήδια εσύ. Ναι, να δώσουμε πεπτήδια. Μπορώ να δώσουμε πεπτήδια. Αγαπητέ κύριε Νίκο Λίτρα,
Τα πεπτίδια είναι... Δεν μπορείς εσύ, Νίκο, να πιεις πεπτίδια. Δεν μπορείς. Κάνουν 70 ευρώ το κουτί, παρακαλώ πολύ. Εγώ θα δώσω, ναι, θα κάνω giveaway ένα πυροσβεστήρα κινέζικο. Ένα πυροσβεστήρα, τον δώσουμε εδώ σε ένα τυχερό. Μην πάρει φωτιά, πάρει τίποτα. Εδώ, κινέζικος είναι. Ναι, σωστά, σωστά. Με χειρολαβή. Με χειρολαβή, ναι. Και ταινία ασφαλείας. Τέλος πάντων, τα πεπτίδια, Νίκο, εσύ δεν μπορείς να τα πιείς. Αυτοί τα πίνανε, να ξέρεις, αν διαβάσεις τη βιογραφία σε αυτά, τα πίνανε οι βασιλιάδες, τα πίνανε τέτοιοι άνθρωποι. Εμείς οι μικροαστοί τι να πιούμε, δεν μπορούμε εμείς να πιούμε πεπτίδια. Τα πεπτίδια, κύριε Μπότη μου, είναι για όλο τον κόσμο πλέον, είναι φάρμακο. Ναι, έχω φαρμακεία, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι για ανθρώπους φιλόδοξους που τους αρέσει να μείνουν Dorian Gray. Αντρεούλη, να σε ρωτήσω, παιδί μου, κάτι. Αυτό πρώτα απ' όλα είναι σε κάρτα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, ρε Χριστό. Θα σα δείξω, παρακαλώ, πώς είναι. Αυτό είναι σε κάρτα, αλλά είσαι μπουκαλάκι. Άμα πίνει πεπτίδια. Κάτσε, έρχεται, έρχεται, έρχεται το δείγμα. Πάμε ένα δείγμα. Άμα πίνει πεπτίδια το χειμώνα, θα γλιτώσει και πάρα πολύ πετρέλαιο, θα κάνει οικονομία το καλοκαίρι, γιατί θα έρθει μόνο. Να τα ορίστε. Να τα πεπτίδια. Μην τα δείχνεις όλα. Μην τα δείχνεις όλα τις μαρμίδες. Αυτά τα πεπτίδια είναι για το δέρμα και για την καλή οξυγόνωση του εγκεφάλου κατά του καρκίνου και γενικότερα είναι αυτό που σε κάνει να ξαναγυρίζει το χρόνο. Οξυγονώνει, ναι. Το πεπτίδιο με αριθμό 09 είναι για τα κόκαλα και τους χόνδρους. Τα πήρα και αυτά. Και μόλις τέλειωσα αυτή τη θεραπεία θα πήγε και για τον προστάτη μου για να είναι πάντα όρθιο. Μπράβο, να σου πω γιατί δεν πρέπει να είναι 5 κουτιάτικη βαγουέι. Γιατί δεν είναι δικό μου το εργοστάσιο να χαρίζω πεπτίδια, συγγνώμη. Τι να θα κάνεις giveaway πεπτίδια, να δοκιμάσει ο κόσμος, ένα χάπι. Και τι, άμα ήταν δική μου η επιχείρηση, τα έκανα, που δεν είναι δικά μου, πώς θα χαρίζω πεπτίδια, εγώ είναι πανάκριβα. 100 χάπια σε 100 ανθρώπους να κάνουν μια δοκιμή από ένα χάπι για να πάρουν. Θα χαρίζω πεπτίδια εγώ, αφού δεν είναι δική μου η επιχείρηση. Εγώ παίρνω πεπτίδια, πίνω πεπτίδια, τα πληρώνω. Με τα διαφημίσεις. Με το κόλπο. Για να πληρώνει σε επαφή με την εταιρεία. Κάς. Πρέπει να γίνεις μεσάζοντας, σωστά λένε από κάτω, για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιο έτσι. Μια προμήθεια, ρε παιδί μου. Εκτός από τα πεπτίδια. Δεν είναι ψεύτικα, παιδιά, αυτά που σας λέω με τα πεπτίδια. Δεν παίζω με την υγεία των ανθρώπων εγώ. Υπάρχει ένα υποκατάστατο από τα πεπτίδια, τα οποία είναι τα κρεμμύδια. Τα οποία κάνουν και αυτά καλό. Τα πεπτίδια είναι. Επιδρούν πάνω στο κύτταρο του ανθρώπου, είναι αμινοξέα τα οποία ξανανιώνουν στην κυριολεξία. Ενέσιμεση τέλεια. Και τα χάπια είναι δυνατά. Δεν τα πίνουμε μισή ώρα πριν φάμε το οτιδήποτε το πρωί, με νεράκι πριν πιούμε το οτιδήποτε, και μετά από μισή ώρα μπορούμε να πάρουμε φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο πίνουμε. Πρέπει να επιδράσουν βαθιά μέσα στον οργανισμό. Για κοίτα λίγο, βαθιά, γιατί ο πρόεδρο δεν έχει δώσει όλες τις αρμοδιότητες. Κάτι εκεί στο, που τον έχει διαχειριστεί. Για κοίτα, για άνοιξε τα. Τα έχει κλειστά. Για κοίτα εκεί. Τι έχει γίνει. Κύριε των δυνάμεων. Σωστό πρόεδρο. Με θυμόν γενού. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Yeah. Αλήθεια τώρα, γιατί δεν βγάζεις δύο κουτιά πεπτίδια giveaway. Να κάνεις ένα ωραίο βιντεάκι και να το στείλουμε και. Γιατί αυτά ποιος θα τα πληρώσει για να τα κάνω εγώ giveaway, για πες μου λίγο. Εσύ και θα το δείξουμε μετά αυτό το προϊόν. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ούτε ο Νάσης το Βαρνογιάννη να μοιράζω πεπτίδια δωρεάν στον κόσμο, γιατί εγώ τα παίρνω και τα πίνω εγώ. Αυτά είναι ακριβά. Το κάθε κουτί έχει 70 ευρώ. Ο Γιάννη, πόσο... τώρα έχεις πλάκα. Γιάννη, μ' ακούς. Γιάννη, μ' ακούς. Ακούω. Τα πεπτίδια τα ενέργεια είναι πανάκριβα. Μπορεί να πιάνει θεραπεία, αλήθεια είναι αυτό, και 5 και 8 χιλιάδες ευρώ, αλλά σε κάποια δεν ξέρω πόσο κάνει. Σε λίγο καιρό θα βγει το βιβλίο, το οποίο μπορώ να μοιράσω 2-3 βιβλία giveaway εγώ. Τι βιβλίο είναι αυτό? Για τα πεπτίδια που μετάφρασε η φίλη μου στην Ελλάδα. Α, ωραία, είναι αυτό. Μια είναι κάτι να δώσεις, αυτό λέω. Δώσω 2-3 βιβλία. Όταν τα βιβλία είναι έτοιμα, σας υπόσχομαι ότι θα βγάλω giveaway λίγα βιβλία. Ας τα πληρώσω από την τσέπη μου για να μάθει ο κόσμος ότι τα πεπτίδια είναι ζωή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κληρώσεις, Αντρεούλη, ένα από τα δύο κουτιά που έχεις. Όχι, όχι, εγώ είναι θεραπευτικά, κύριε Μπότη μου, τα πίνω για την υγεία μου αυτά.
Εντάξει, κόψε ένα κουτί. Έχω δύο, να δίνει το ένα. Όχι, όχι. Έχω δύο, θέλει ένα δέκα. Φάρμακα δεν δίνω, φυσικά δεν τρελάθηκα. Είναι φάρμακο. Φαρμακοθήκαμε δηλαδή. Έτσι θα πάει. Χαπάκι, χαπάκι θα πάει η φάση. Δεν μένω εγώ χωρίς πεπτίδια ποτέ ξανά. Από πόσο χρόνο μπορείς να τα παίρνεις? Κάθε ηλικία. Είναι θέμα προβλημάτων υγείας, δεν θέμα ηλικίας τα πεπτίδια. Εμείς που δεν έχουμε τίποτα, χτύπα ξύλο και να είμαστε και καλά όλοι. Κοίταξε, αν δεν έχεις τίποτα και δεν πας από τα οστά σου, δεν θα πάρεις το πεπτίδιο με αριθμό 9 που είναι για τα οστά. Αυτό λέω, θέλω γιατί. Θα πάρεις το πεπτίδιο με αριθμό 1 που είναι για την αντιγύρανση. Για τρίχες έχει, για μαλλιά. Να μην μου πέσουν τα πλάγια τουλάχιστον. Κάνει παντού αυτό, γιατί είναι κάποιοι συνδετικοί κρίκοι που βοηθάνε πολύ σε όλα, μέχρι και στα δόντια. Βλέπεις ότι τώρα ότι πάλι το μοσχάρι κάνει τη δουλειά του. Τα πόδια φτιάχνουν καλό στομάχι και με τη γλώσσα μας σε γλύφια γελάδος στην κεφαλή βγάζει μαλλιά. Το γνωρίζεις αυτό. Δεύτερο φαρμακευτικό προϊόν το μοσχάρι. Εκτός φυσικά το καλό κότσι βραστό που κάνει και μπομφιλέ. Αλλά δεν βράζεται. Να πούμε πώς βράζεται. Παιδιά, μπαίνει σε μια χύτρα 3-4 πόδια, μεγάλη χύτρα 9, γεμάτη νερό μέχρι πάνω και βράζεται 3-4 ώρες μέχρι να λιώσει και να φτάσει το κόκαλο στο αμήν. Ναι, πρέπει να φεύγει το κόκαλο πάπα από μέσα να το τραβάς. Ναι. Χοντροκομμένο, Αντρεούλη, ή ψιλοκομμένο? Το κόβουμε ψιλοκομμένο και δεν βάζουμε ξιδί, αλλά το τρώμε με λεμόνι. Με λεμόνι, έτσι ακριβώς. Την πιχτή τη λεγόμενη, πιχτή. Όχι, δεν είναι η πιχτή, έτσι, αυτό που λες είναι τσιλαδιά. Γίνεται σαν πιχτή, κύριε Μπότη, όταν παγώσει το ψυγείο, γίνεται σαν πιχτή. Τα πρώτα. Η πιχτή έχει μέσα και μπαχάρι, έχει πορτοκάλι. Όχι, αυτό δεν έχει τίποτα. Βάζουμε λίγο αλατάκι από πάνω ή μελαίων, θα θέλουμε. Η πιχτή γίνεται, η λεγόμενη τσιλαδιά γίνεται από γουρουνοκεφαλή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Ναι, από γουρουνοκεφαλή. Ναι, για τα πεπτίδια θα γίνει ειδικό live που θα μοιραστούν τότε που θα γίνουν και τα δύο βιβλία. Για τα πεπτίδια θα βγω και θα μιλήσω ανοιχτά. Σας δίνω το λόγο μου, γιατί έχω ξεκινήσει θεραπεία για να έχω απόλυτη γνώση. Σας δίνω το λόγο μου ότι για τα πεπτίδια θα μιλήσω από σήμερα σε 20 μέρες. Σήμερα πάντως μπήκα σε ένα αυτοκίνητο της Μέρης που έμπαινα με δυσκολία λόγω των γονάτων μου. Και βγήκα τρέχοντας. Μήπως είχατε ξεχάσει τα πόδια? Κύριε Μπότη, δεν κοροϊδεύω, αλήθεια σας λέω. Μα δεν σε κοροϊδεύω, σε πειράζω με ένα όμορφο τρόπο. Πετάχτηκα λες και ήμουν ελατήριος. Περπατούσα μέσα στο μπουρνάζι σήμερα λες και ήμουν 17 χρονών. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Πόσες μέρες θα παίρνεις αυτά? Να ξέρετε ένα πράγμα, από τη δεύτερη κιόλας μέρα, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, στα προβλήματα των αρθρώσεων χτυπάει απευθείας το πρόβλημα, γιατί καταστρέφει τις κύστες των κοκάλων που τρώγονται και γεμίζει κολαγόνο. Πάβουν οι πόνοι και μπορείς να τρέχεις σιγά σιγά. Να τρέχεις, να περπατάς πάρα πολύ. Γιατί εγώ έχω πρόβλημα από 18 χρονών με αυτό το θέμα, έτσι. Σεξουαλικά ή θα είμαστε καλά ή θα έχουμε θέμα. Με αριθμό το πεπτίδιο νούμερο, νομίζω νούμερο 3, είναι να διφάσει να είναι κρύα. Είναι σου τεντώνει τα πάντα. Το 3 το 7, δεν είναι. Το 7. Ναι. Το 7. Το 7 κάνει πολύ καλό, γιατί το πρωτόκολλο του πεπτιδίου, τα πρωτόκολλα γράφουν το βιβλίο, ότι τα φάρμακα αυτά, χάπια αυτά τα πίνουμε 4 με 6 εβδομάδες και μετά τα σταματάμε και άντε πάλι του χρόνου. Μετά πίνουμε φόρους ζωής. Όχι, 4 εβδομάδες νομίζω και μετά από 6 μήνες ξανά. 4 με 6 εβδομάδες και μετά, αν θέλουμε, από 6 μήνες ή ένα χρόνο. Ναι. Έτσι. Εγώ για τα οστά μου θα το κάνω κάθε εξάμηνο, να λέω την αλήθεια. Για την ομορφιά μου θα το κάνω μία φορά το χρόνο, γιατί είναι πολλά φορτώνει και πολύ οργανισμός. Αυτό τώρα τι συστατικά έχει μέσα το χάπι? Πεπτίδια είναι, ρε Γιάννη. Πεπτίδια δηλαδή... που ο οργανισμός τα βγάζει, ρε Γιάννη. Αναγεννά το οργανισμός. Ό,τι πέθανε ξαναγεννιάται. Περνάνε τα χρόνια,
τα πεπτίδια βγαίνουν και πιο λίγα και αυτό το χάπι σου προσθέτει περισσότερα πεπτίδια, αλλά σου λέω η ενέσιμη θεραπεία είναι και το νούμερο δίνει ένα εντολή. Που είναι δίνει εντολή στο κύτταρο να γεννάει πεπτίδια. Μάλιστα. Αναγέννηση κάνουμε. Όσοι περιμέναν να πεθάνω, θα πεθάνω μετά από 100 χρόνια και θα πάω τις κηδείες τους. Στα πεπτήρια μέρη και εσύ, έριξε και η μέρη, και η μέρη ξεκινάει η θεραπεία από αύριο. Θα γίνουμε πρεζάκια των πεπτηδίων. Τελειώσαμε. Τελευταίο στάδιο. Δηλαδή θα παντρευτώ το 18χρονο και μέχρι να το πάρει χαμπάρι θα έχει γεράσει δίπλα μου και εγώ θα είμαι ίδιος. Έτσι, παιδιά, ωραία πεπτήδια. Τι θα ακούω, και εγώ μόλις κλείσουμε θα γκουγκλάρω, τώρα θα μπω, θα πάρω φαρμακοποιό μου, βέβαια. Ποια είναι τα καλύτερα, τα ρώσικα? Είναι κάποια εταιρεία αυτά που είναι μας. Αυτά που έχω εγώ είναι τα καλύτερα γιατί βγήκα και το βιβλίο είναι ρώσικα. Οι Ρώσοι τα ανακαλύψανε. Δεν τα δίνουνε στην αγορά για να παίρνει ο κόσμος φάρμακα. Και εμείς τώρα τι κάνουμε με αυτά, πού τα βρίσκουμε? Άμα θέλετε εγώ είμαι εδώ. Εντάξει, όχι ο κουμπάρος που είπε να στείλουμε στο κουμπάρο, δεν μπροστινός. Δεν του έχω πει του κουμπάρου τα μυστικά. Α, γιατί δεν είναι μπροστινός να βγάλει μεροκάματο. Εντάξει ρε Γιάννη, πετάγεσαι ο αναθεμάτο να είμαι. Σιγά το πράγμα, 2,5 ώρες, 3 είναι, πετάγεσαι 2 λεπτά μέχρι τη Μόσχα. Και πας και παίρνει, σιγά το πράγμα τώρα αυτό. Είναι, το είναι ειδικά ποιος τα βγάζει και ποια εταιρεία. Σας είπα, αυτά είναι τα γνήσια που παίρνω εγώ. Ναι, δεν θέλουμε να θα σας πω μόνο ένα πράγμα, θα σας πω ένα πράγμα. Μία κυρία φίλη μου έκανε το 3ο εμβόλιο και ξαφνικά δεν μπορούσε να πάει από το οσθούν του γοφού. Οι γιατροί σηκώσαν τα χέρια και της είπαν ότι θα κουτσαθεί. Κύριε, η γυναίκα με τα πεπτήδια χορεύει αυτή τη στιγμή. Τι χορούς? Τι φτετέλια, καναματιανά, ζεμπέκα, ό,τι θέλεις. Είναι η μεταφράστια του βιβλίου. Είναι η μεταφράστια του βιβλίου. Ο άντρας της παρουσίασε ένα σπάνιο αυτοάνοσο. Και σε ένα μήνα που ξαναπήκε στους γιατρούς, νομίζανε ότι οι γιατροί δεν το είχε ποτέ. Πεπτίδια. Τόσο μεγάλη φάση. Ναι. Πεπτίδια. Για μένα είναι το ελιξίριο της ζωής, της νεότητος. Πεπτίδια, Γιάννη. Μεγά μία τα το ρίξουμε στα πεπτίδια τώρα. Κατάπινε από το 1 μέχρι το 9 και ό,τι βγει. Όχι, δεν μπορεί να τα καταπολύσει. Πρέπει να τα κάνει για πρωτόκολλο. Σημειώνει σε βιβλίο πότε ξεκίνησε, τι πίνει, τι νιώθει. Έχει ερωτηματολόγιο για την εταιρεία. Θα τα δώσω αυτά στο εξωτερικό. Εγώ τα πήρα με τα δικά μου. Ναι, σου δίνουν ένα βιβλίο. Τι νιώθει, τι βγάνει. Γιατί άμα μπορεί να γίνει τίποτα λάθο, κατάλαβε. Αλλά το θέμα είναι παπάρια. Εγώ θα το κανονίσω, αν πει και ο κύριος Αντρεούλης, να δω από τη Ρωσία που έχω πολλά κονέ, να μας φέρουν μια κούτα να πίνουμε από το 1 μέχρι το 9 σύστολα όλη μέρα. Θα πεθάνουμε, κύριε Μπότη, είναι πολύ βαριά. Τι λέτε? Κάθε μία ώρα πίνεις ένα πεπτίδιο από τι το 1. Τι λέτε, κύριε Μπότη, αν πεις κάθε μία ώρα ένα πεπτίδιο δεν θα προλάβεις να ζήσεις. Θα γίνεις, θα σε πάνε 4. Το πρωτόκολλο είναι αυστηρό. Βία 2 την ημέρα που πίνω εγώ για διαφορετικούς λόγους. Δεν μπορεί να πίνεις 10 πεπτίδια την ημέρα. Εγώ είπα να πίνεις όλα τα νούμερα. Από το 1 μέχρι το 10. Ξέρετε πόσο δύναμη έχουν στο κομμάτι του ωμέγα 3. Περίμενε, παιδί μου, εσύ μπορεί να θες να φας ένα πεπτίδιο για τα κόκαλα, ένα πεπτίδιο για το άλλο. Πόσα αυτά που πρέπει να φας δύο? Βρε, πόσα πεπτίδια μπορεί να πάρεις? Τελειώνεις τη μια θεραπεία, αρχίζεις την άλλη αν θέλεις. Δηλαδή τι εννοείς? 2 μήνες τώρα εγώ, 6 εβδομάδες θα πάρω και το δέρμα μου και για τα κόκαλα. Ναι. Και μόλις τελειώσω αυτά με το καλό, θα πάρω και τον προστάτη. Και μετά αν θέλεις και για κάτι άλλο, πρέπει να περιμένεις. Άμα δεν έχω κάτι άλλο, πόσες όλες τις αρρώσεις πάνω μας έχουμε? Πού να ξέρω, αν θέλει κάποιος να πεθάνει στο... Όχι ρε παιδί μου, τώρα θα πάρει 6 εβδομάδες. Θα πάρει 6 εβδομάδες αυτό, μετά το πεπτίδιο, μετά θα πάρει το καυλωτικό πεπτίδιο άλλε 6 εβδομάδες και μετά θα τελειώσει. Μετά του χρόνου πια. Μετά του χρόνου πια. Και μετά θα καστρώσω όλες τις γυναίκες του πλανήτη μετά τον αριθμό 7 του πεπτιδίου. Γιατί τα κάνει? Αδέρφια,
μετά από 6 εβδομάδες όλοι με τσίγκινο στο βρακάκι. Έτσι. Για δίαιτα κάνουν τα πεπτήδια εθνική ή όχι? Όχι, όχι. Για δίαιτα. Ναι. Όχι, όχι. Δίαιτα κάνεις άλλο τρόπο, δεν τρως, τρως υγιεινά. Αν θέλεις παίρνεις ξενικά, πας τουαλέτες. Σχέζεσαι όρθιος με τα ξενικά. Πρωτεΐνες, τρως αλάτες και προσέχεις, δεν τρως οτιδήποτε. Η δίαιτα είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και φροντίζω να χάσω και εγώ βάρος για τα γόνατά μου. Στο ξενικά στους όρους χρήσης σου λέει φόρα και σκούρα ρούχα για το χεσμό. Τίποτα, παιδιά, τα πεπτήρια είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι για τα πάντα, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Είναι για τα πάντα, Γιάννη. Γιάννη, άστο και θα σου φτιάξω αύριο, μόλις ξυπνήσεις, θα σου έχω. Θα δω ποια νούμερα είναι, να πάρω τους φίλους μου στη Μόσχα, να μας κάτσουν στο αεροπλάνο μια κούτα, να μας στείλουν κούτα, ή κουτάκι τέτοιο που έχει ο Αντρολής, κούτα ολόκληρη, οικογενειακή family box. Μπράβο, να πλακωνόμαστε. Άκου τι θα κάνουμε. Εγώ τι ξέρεις, πιστεύω. Είναι από το 1 μέχρι το 9 τα πεπτήδια, γιατί έτσι είναι και στην ενέσιμη μορφή. Λοιπόν, έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, άκου. Εγώ σου λέω, Γιάννη, και άκουσέ με, δεν θα χάσεις. Θα σηκωθούμε να το κάνουμε 6 εβδομάδες, να δούμε πού θα βγει, ρε παιδί μου. Θα σηκωνόμαστε και κάθε μία ώρα θα πίνουμε και από ένα νούμερο πεπτήδιο. Για 9 ώρες θα πίνουμε πεπτήδια. Να δούμε πού θα φτάξουμε. Εγώ επίσης, για να βοηθήσω πολύ τα μαλλιά μου που είναι καταπληκτικά. Έχω πάρει τη λοσιόν των πεπτιδίων, κάνω ένα ωραίο μασάζ κάθε πρωί. Και φεύγω. Εγώ με αυτό που έχεις πάρει εσύ το βάζω στην καράφτα, μπορεί να φυτρώσεις καμιά τρίκα. Ναι, ρε, εννοείται, εννοείται. Αναλόγως, Γιάννη μου, όταν χάσεις το στήλακες θέλει μετάριζε, θέλει μεταμόσχευση. Όχι, δεν θέλω αυτό το πράγμα, το βλέπω και δεν το μπορώ, με πιάνει η καρδιά μου, καλύτερα μια περούκα. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες περούκες DHI που είναι τόσο πολύ καλοφτιαγμένες και από ειδικό υλικό που θα είναι πολύ ωραία πάνω σου. Μπράβο. Με περούκα θα πάμε η φάση. Πάντως θέλω να πω στον κόσμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι μπορούμε να αναστρέψουμε και το γύρας ακόμη. Αθάνατοι δεν μπορούμε να μείνουμε, αλλά μπορούμε να πάμε 90 χρονών και να είμαστε σαν τσαπουτζάκι όρθιοι και να χορεύουμε. Μπορώ, δεν μπορώ. Καπιλαρίν λέει ρε μαλάκα. Δεν είναι. Τι βιταμίνες, να στάζω πάνω μου πορτοκάλια και τέτοια, να τρίβω την καράφλα με πορτοκάλια, κτηνίδια και τέτοια, μπανάνες, τι να κάνω? Είναι αισιόδοξο μήνυμα αυτό. Πάρε ένα μουσκαράκι να σε γλύφει κάθε μέρα να βγάλεις μαλλιά, στόπα. Παπαριές, το έχω δει αυτό παλιά στην Ινδία, ναι. που τους πλάκωνε ένας με μια πράσινη αλυφή και μετά με πλάκωνε μια αγελάδα και τους πλάκωνε ψέμα. Παιδιά, πραγματικά σας το λέω, δεν τρολάρω, τα αιώνια νιάτα υπάρχουν, δείτε μένα και προχωράτε. Δεν είναι ψεύδος. Κάτσε ρε Αντρεούλη, εσύ τώρα αυτή τη στιγμή τι αιώνια νιάτα, δηλαδή μισό λεπτό. Καταρχήν μιλάς, λες και είσαι μεγάλος, είσαι καταρχήν μικρός. Κάτσε να μεγαλώσει πρώτα και μετά θα δεις. Κύριε Μπότη μου, το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε και τους πόνους μας. Λοιπόν, εμένα μου περάσαν οι πόνοι που όταν με πιάναν οι πόνοι από τα κόκαλά μου ούρλιαζα. Ναι. Με αυτά τα θαυματουργά πεπτήδια. Δεν είναι ο άνθρωπος, ρε Αντρεούλη, να είχες τέτοιο πρόβλημα. Και όμως είχα, κληρονομικότητα είναι. Ναι. Και δεν το ξέρει ποτέ κανείς. Εγώ που είμαστε κοντά, ή μπορεί να είμαι και πιο μεγάλος από σένα λίγο, αλλά δεν έχω τέτοια προβλήματα, ρε φίλε. Κύριε Μπότη μου, είναι κληρονομικότητες αυτές. Εγώ είχα κληρονομικότητα πάρα πολύ στα οστά μου. Ναι, ρε μαλακής, καπιλαρίν, τι είπε πάνω. Πω, μέσα στην άκου, καπιλαρίν. Πω, τι γέλιο. Θυμάμαι και πολύ, δεκαετία 90, πώς είχε αρχίσει η ιδιωτική τηλεόραση στον Αντένα που διαφήμιζε τα μαχαίρια Σογκούν. Ναι, Σογκούν και τα καπιλαρίν. Μας είχαν πρίξει, ναι, τα παπάρια, ναι, με τα μαχαίρια Σογκούν. Το θυμάσαι με τα Σογκούν, με το Σαμουράι. Α, και εντωμεταξύ για τον Μπούτσο μαχαίρια, έτσι τίποτα. Έκοβε, ούτε έκοβε το ψωμί, το χαρτί δεν τίποτα. Το κόβανε, το χαρτί, τον αέρα, στον αέρα στόμωνε. Έκοβε τίποτα. Στον αέρα και στόμωνε. Σογκούν. Καπιλαρίν, πω. Το θυμάμαι στις διαφημίσεις και επίσης θυμάμαι κοτόπουλο, πέντα νόστιμο και φινό με μπαχάρικο. Ρε όμως, καρινό. Ρε,
Είχες ξεσηκώσει όλο το τηλεμάρκετινγκ. Τι είχες, φίλε, από καπιλαρίνε, σογκούνε, μαχαίρια, τι άλλο είχες πάρει, για πες, τώρα που τα θυμηθήκαμε. Το έξυπνο λάστιχο, το έξυπνο τηγάνι. Θυμάστε τη φίλη μου την Αγγελική που διαφήμιζε τα ψυγεία, ένα μοντέλο η Αγγελική. Πού είναι αυτό? Ναι ρε φίλε, αυτή που μπορούμε να τη βρούμε. Η Αγγελική είναι φίλη μου, είναι εδώ, ερυθρότησα. Πού είναι τώρα, με παιδιά είναι, τι κάνει? Όχι, είναι παντρεμένη. Είναι καινούργια ρε παιδιά, κουμτέλ είναι καινούργια. Είναι παντρεμένη γυναίκα, είναι μια πολύ καλή κοπέλα η Αγγελική που διαφήμιζε τα ψυγεία. Η Αγγελική και το κοτόπουλο με το καρίνο. Το φρέσκο κοτόπουλο που παίρνω για μας, κοιτάζω να έχει πάντα σφραγίδα βοκτάς. Ρε εσύ Μαρίνα, αυτά είναι όλα καινούργια που λες. Εμείς θέλουμε παλιά να θυμηθούμε. Δεκαετία 90, τέλος 90 εκεί. Ποιο άλλο είχε, τι άλλο είχε. Τι άλλο είχε. Τα όλα τα είχε ρε εσύ Γιάννη. Δεν θυμάστε? Όχι, είχε κάποια κολλητικά που ήταν κολλητικά. Τα έπαιζε συνέχεια, μας είχε πήξει τα παπάρια. Δεν σταματάγανε διαφημίσεις. Ήταν και φτηνές τότε. Έπαιζε και χιλιάρικο, έπαιζε μεροκαματάρες. Και δεν θυμάσαι αυτό που σου είπα, τα κοτόπουλα βοκτάς, πότε ήταν? 90 ήταν. Τότε έπρεπε να είχαμε TikTok με τα χιλιάρικα. Ο Ανδρέου, δεν τα θυμάται, ήταν μωρό τότε. Τα θυμάμαι κύριε Χρήστο μου και δεν ήμουν κανένα μωρό. Τα έχω ζήσει και μου αρέσουν πολύ που τα έχω ζήσει. Πολύ. Και ωραίος και ο Carnation με την τέτοια που πήγαμε. Ναι. Ωραίος ο Carnation. Εγώ είμαι ευτυχισμένος που μεγάλωσα με το Σύρια Λάση. Λάση, πες τα Αντρεούλη, μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Είμαι ευτυχισμένος που πρόλαβα στο τέλος της δεκαετίας του 80 το τελευταίο ξέφτισμα του ροσματισμού, της δίσκο και της blues. Ναι, δίσκο, blues. Πού τα έσφαγες εθνικές εσύ, σε ποιες δίσκο τα έσφαγες? Εγώ έχω διασκεδάσει πάρα πολύ στο κομμάτι της Κηφισιάς Γιάννη μου και στο Κολωνάκι. Συγγνώμη, Μπαρμπαρέλα δεν πήγαινες? Πήγαινα πάρα πολύ εδώ στο Κεφαλάρι σε κάτι δίσκο και φεύγαμε 5 ώρες. Πήγαινα επίσης στο Κολωνάκι στη Β' Παθολογική μετά τα Γλαντιά. Ναι ρε φίλε, το θυμάμαι στο Κολωνάκι εγώ, αλλά στην Μπαρμπαρέλα δεν πήγαινες? Και παντού πήγαινα και χόρευα. Χόρευα, ήμουν τόσο αδύνατος που με βάζα και χόρευα πάνω στις μπάρες και να ανοίγουν οι σαμπάνιες 50. Ναι. Έριχνα κάτι χορούς. Το ευχαριστήθηκε η ψυχούλα μου. Δεν πες κανένα μαγαζί από τα παλιά που πήγαινες εκεί για Κεφαλάρι? Για θυμίσου. Εγώ στο παλιά στο Κεφαλάρι. Το Κεφαλάρι είχε μια πολύ ωραία δίσκο. Είχε την 92 Clubs. Είχε από κάτω από το Μπερλίν. Το εστιατόριο και η καφέ ήταν από κάτω η δίσκο από το Μπερλίν. Εκείνο το υπέροχο Κεφαλάρι γεμάτο. Καταρχάς χόρευες με τον άλλο μπλουζ και χτύπαγε η καρδιά σου από ερωτισμό. Τέτοια αγνά. Αγνά νιάτα, ωραία νιάτα, αγνά. Όχισε και σήμερα που το μυαλό του είναι μόνο στα τσουτσούνια τους. Και τότε στα τσουτσούνια τους ήταν, αλλά δεν μπορούσαν να το παίξουν όπως πήγαινε τώρα το παιχνίδι. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω να πω ότι χόρευες με τον άλλο και η καρδιά σου χτύπαγε τικ-τακ, τικ-τακ. Εμείς τώρα εδώ πέρα δεν Τζονί, εσύ τώρα μας βλέπεις αλλά δεν μας βλέπεις, είπαμε. Εμείς είμαστε μια εικονική πραγματικότητα. Έχουμε έρθει από πίσω μπροστά για να πούμε στον κόσμο μερικά πράγματα. Είναι σαν είμαστε, θα ξυπνήσετε το πρωί και δεν θα μας θυμάστε. Τίποτα, αφού και εγώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχω. Εγώ κοιμάμαι τώρα. Είμαστε κάπου αλλού. Δεν είμαστε εδώ εμείς. Εγώ μπήκα στον χώρο χρόνο, έχω έρθει εδώ, αλλά έχω πεθάνει πριν χίλια χρόνια. Εσύ τώρα είσαι πεθαμένος? Ναι. Ναι ρε, πεθαμένοι είναι όλοι εδώ. Εγώ ζω όμως, Εσύ ζεις, εμείς είμαστε ποθαμένοι. Είμαστε αποθαμένοι εμείς, έχουμε δει και τα μνήματά μας πριν πούμε εδώ μέσα. Ωραίο το δικό σου, Μαόνι, τι παίζεις, 30 φιλιά. Εγώ βλέπω ότι δεν μου ανάβουνε καντήλι πανά θέμα τους. Ναι, θα βάλει ο εθνικός τραγούδι τώρα. Πάμε. Το ένα τα λογό. Και πάμε όλοι μαζί. Πιανόμαστε και μετά παίζουμε και το τέτοιο. Σου γράφουνε κομμάτι, θέλουμε μουσική. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια. Ωραίο αυτό. Αυτό πρέπει να παίξει Νίνο, το λέει αυτό. Νίνο. Να το βάλουμε αυτό. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια. Ερχόμαστε από την εποχή του πουθενά. Σπάνια. Έλα ψυχή μου. Να σας πω, ποιο παιδί μου, τι χαρά μου, τελείωσε.
Εμείς έχουμε πεθάνει, σου λέμε. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παραλία. Αφού είμαστε μοντάζ, βέβαια. Είναι ο Νίνο το λέει αυτό. Ο Νίνο. Σοβαρό, να είστε άσμα. Καλά, να είστε καλά. Σοβαρό άσμα, βέβαια. Θεωρώ ότι έχει πάει 3,5 ώρα και τα αιώνια 9 τα πρέπει να πάνε να ξεκουραστούν.
πεπτίδια μαζί. Θα γίνει φάση. Πρέπει να ξεβαφτούν, να βάλουν την κρεμούλα τους με πεπτίδια και να κοιμηθούν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μαρία, έγινε. Ο Χρήστος διακτηνίστηκε και βρήκα το κινητό εδώ με κλειστό το μικρόφωνο. Καλά, οπότε μέχρι να γυρίσει αυτό. Θα σας καληνυχτήσω εγώ. Καλό ξημέρι. Καλά, θα κλείσει τώρα. Και... Είμαστε όλοι διακτηνισμένοι, είμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είμαστε διακτηνισμένοι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Για Χαμπίπη, για Λελέλη. Αυτό το live δεν είναι από αυτή τη ζωή, είναι από μια άλλη. Για Χαμπίπη, για Λελέλη, να ξέρετε. Χορεύε μας τη Φτετέλη. Φιλάκια. Κάπως έτσι θα πάει. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να είστε όλοι καλά.